Καλησπέρα, κυρία Κακλαμάνη, κυρία Ζαγκώτη. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη διαδικτυακή εκδήλωση της στέγης Βιτσέζος Κορνάρος. Επειδή θα θέλαμε η διάλεξη αυτή να γίνει λίγο πιο διαδραστική, όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε την κάμερα ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια και μετά το τέλος της ομιλίας θα διατεθεί αρκετός χρόνος για ερωτήσεις και για να σας δοθεί ο λόγος, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο με το χεράκι ή να μας στείλετε μήνυμα στο chat. Το θέμα της απόψινής διάλεξης είναι ποίηση και γλώσσα στον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Και έχουμε την τιμή να εισηγείται ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Στέφανος Κακλαμάνης. Περισσότερα όμως για τον ίδιο θα μας πει ο κ. Ζαγκώτης. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σαν σήμερα πριν από 468 χρόνια, στις 26 Μαρτίου του 1553, γεννήθηκε στο πατρογονικό του φέουδο, στο χωριό Τραπεζώντα Ιτίας, ο μεγάλος μας ποιητής Βιτσέντζος Κορνάρος. Για να γιορτάσουμε λοιπόν αυτή την τόσο σημαντική ημέρα, σκεφτήκαμε να προσκαλέσουμε να μας μιλήσει ένας άνθρωπος, το οποίο το όνομα είναι συνυφασμένο με τη μελέτη της κριτικής αναγέννησης και τον ερωτόκριτο, τον καθηγητή κύριο Στέφανο Κακλαμάνη. Ο Στέφανος Κακλαμάνης είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας 1984-1987 και διδάκτορ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 1989, όπου δίδαξε επί 30 χρόνια θέματα της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκπαιδεύοντας και εμπνέοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών που σήμερα εργάζονται ως φιλόλογοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκτός από το εκπαιδευτικό, έχει σπουδαίο ερευνητικό και συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει τη δημόδη ιστεροβυζαντινή και μεταβυζαντινή λογοτεχνία, την κριτική αναγέννηση, την ιστορία του χειρόγραφου και του έντυπου ελληνικού βιβλίου, τη χαρτογραφία και άλλα. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη βιβλιογραφία Ερωτοκρήτου 1889-2003 για τη Βικελαία Βιβλιοθήκη και βέβαια το εμβληματικό τρίτομο έργο του, η κριτική ποίηση στα χρόνια της αναγέννησης, 14ος έως 17ος αιώνας, το οποίο σκοπεύουμε να το παρουσιάσουμε εδώ στη στέγη, μόλις οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν. Είναι ένα έργο που περιέχει μάλιστα και μια εξαιρετικά εύστοχη επιλογή στίχων από τον Ερωτόκριτο, που χωρίς να χάνεται τίποτα από την πλοκή και την ψυχολογική εξέλιξη των χαρακτήρων, αναδεικνύεται όλη η ποιητική αξία του κειμένου. Πρόκειται στην ουσία για μια έτοιμη θεατρική διασκευή, που ομολογουμένως θα μου έκανε τη ζωή πολύ ευκολότερη όταν πάλευα με το κείμενο πριν 4 χρόνια για τη θεατρική του μεταφορά, και είμαι σίγουρος πως θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για επόμενες θεατρικές απόπειρες. Επίσης, έχει επιμεληθεί πολλούς τόμους, όπως τα ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτόκριτου για το Δήμο Σιτίας το 2015 και άλλα. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα κοντά μας. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα και από εδώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος για την τιμητική στο πρόσωπό μου πρόταση να συμμετάσχω στο ταξίδι της, όπως το αποκαλεί, στο θαυμαστό κόσμο του Ερωτόκριτου και της κριτικής αναγέννησης. Στους εμπνευστές, τους ιδρυτές, τους χορηγούς του ταξιδιού αυτού και στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εύχομαι από καρδιάς να δουν τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος να μετεξελίσσεται γρήγορα σε Ίδρυμα Ερωτοκρίτιων και Αναγεννησιακών Σπουδών με έδρα τη Σιτία και με ορίζοντα που να ξεπερνά και τις πιο μύχιες φιλοδοξίες τους. Αφού ο Βιτσέντζος Κορνάρος δεν είναι μόνο στιακός, δεν είναι μόνο κριτικός, είναι οικουμενικός ποιητής. Τους εύχομαι επίσης το ταξίδι αυτό να κρατήσει χρόνια πολλά, προσφέροντας όλα τα καλά στον τόπο και στον πολιτισμό μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαγκώτη για την προσοχή με την οποία προσέγγισε το πνευματικό μου μόχθο και σας τον παρουσίασε. Σήμερα, 26 Μαρτίου,
την επομένη της μεγαλειώδους έναρξης των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει μια εκδήλωση για τον Βιντσέντζο Κορνάρο και τον Ερωτόκριτο άκερη, άστοχη και γιατί όχι αιρετική. Από μια πρώτη ματιά, μια τέτοια σκέψη ίσως και να φαίνεται εύλογη. Όμως, αν σκύψουμε πάνω σε ό,τι συνέχει τον Ερωτόκριτο και το 21 ως έκφραση συλλογική, δεν θα δυσκολευτούμε να αναγνωρίσουμε το ίδιο συνέστημα να διαποτίζει τους ήρωές τους, αυτούς που έπλασε η ανθρώπινη φαντασία και εκείνους που γέννησαν οι ιστορικές περιστάσεις. Μιλώ για την ανάγκη για ελευθερία. Αυτή η έκφραση της ανάγκης για ελευθερία ιστορικοποιείται το 1821 με την έγερση ενός λαού που θέλησε να καθορίσει αυτός με τους αγώνες, το αίμα και το μόχθο του, το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του. Με την μυθοπλαστική αποτύπωση της ζωής στον Ερωτόκριτο, η ανάγκη για ελευθερία καταλύει κάθε χρονικότητα και αγκαλιάζει την ανθρώπινη υπόσταση σε όλο της το μεγαλείο, το ατομικό και το συλλογικό. Να γιατί η οικουμενικότητα του ερωτοκρίτιου κόσμου έρχεται φυσιολογικά να συναντήσει την οικουμενικότητα του μηνύματος της Επανάστασης του 21, κάτω από τη σκέπη της ελευθερίας και στο ρυθμό του αγώνα για την κατάκτησή της. Ταιριαστεί λοιπόν η πρωτοβουλία μας και μακάρι να είναι αντάξια των δράσεων που θα ξεδιπλωθούν τη χρονιά αυτή, τη σημαδιακή, και οι οποίες δράσεις μπροστά στις προκλήσεις της εποχής μας αποβλέπουν στην ακριβέστερη χαρτογράφηση της νεοελληνικής μας ιδιοπροσωπείας, στη βαθύτερη κατανόηση των όρων και των προϋποθέσεων που οδήγησαν στην πολυπόθητη ελευθερία, αλλά και στη δύσκολη διαχείρισή της, με το φάσμα της παρέκκλησης, της εκτροπής και της καταστροφής, γιατί όχι, το 1922 πλησιάζει, να ελοχεύει σε κάθε βήμα της εθνικής μας πορείας μέσα στο χρόνο. Η σημερινή εκδήλωση συμπίπτει ημερολογιακά και με ένα ξεχωριστό γεγονός που συνδέεται όχι μόνο με τον πνευματικό πολιτισμό της Κρήτης στα χρόνια της αναγέννησης, αλλά και με τον ποιητή του Ερωτοκρήτου, ειδικότερα σε αυτόν. Επομένως, και με τη στέγη Βιντσέντζος Κορνάρος, τον οργανωτή της εκδήλωσης αυτής. Το 1553, πριν από περίπου 470 χρόνια, δύο ώρες προτού χαράξει ο ήλιος για να φωτίσει την 26η Μαρτίου, που ήταν Κυριακή των Βαΐων, γεννήθηκε ο Βιντσέντζος. Τον έφερε στη ζωή η Ζαμπέτα Ντεμέτζο, η γυναίκα του Ιάκωβου Κορνάρου, στο αρχοντικό τους, στο χωριό Τραπεζόντα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Σιτία. Να σας δείξω, θέλω κάτι. Από μια καλή τύχη διαθέτουμε μερικές ακόμα ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τις δύσκολες εκείνες ώρες του τοκετού.
μας τις διέσωσε η Μαριέτα Κουνιάδενα, που έμεινε στην ιστορία ως παρακρατούσα. Δηλαδή, ήταν αυτή που κρατούσε τη Ζαμπέτα καθισμένη στην ειδική καρέκλα του τοκετού και τη βοηθούσε να γεννήσει. Την φρόντισε η καλή Καλύβαινα, μια πολύπειρη μαμή που ο Ιάκωβος έφερε έγκαιρα στην τραπεζόντα από το Χάνακα. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Εδώ η επίτοκος, η μαία που παίρνει το παιδί, η παρακρατούσα ή οι παρακρατούσες κατά τη διάρκεια του τοκετού ή επίτοκος καθισμένη στην ειδική καρέκλα που βλέπετε αναλυτικά στην ξυλογραφία αυτή. Έχει γίνει πλέον η όλη διαδικασία, έχει γεννήσει η Λεχώνα πλέον ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η πυρέτρια φέρνει βραστό κοτόπουλο, τα ξέρουμε αυτά, και γίνεται βέβαια και το πλήσιμο του νεογνού. Το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα πρώτα βιβλία μαιευτικής που κυκλοφόρησαν στον 16ο αιώνα, χρονολογείται στα 1526 περίπου. Λίγες μέρες αργότερα, ο Ιάκωβος, 39 χρονών ήταν τότε, πέθανε. Εντελώς αναπάντεχα, αφήνοντας πίσω του 5 ανήλικα αγόρια, τον Ιωάννη Φραγκίσκο, τον Ανδρέα, τον Βενέδικτο, τον Πέτρο και τον Νεογέννητο. Το βάφτισαν το ίδιο εκείνο καλοκαίρι του 1553, στην εκκλησιά της Παναγίας ή του Αγίου Νικολάου, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό, στην Τραπεζόντα. Στο μυστήριο χωροστάτησε ο καθολικός επίσκοπος Σιτίας Γεώργιος Αμπράμος και το τέλεσε ο Αβάς Ιωάννης Παουλίνου με αναδόχους του τον πρακτικό γιατρό Μαρκαντώνιο Ντανάπολη και τον Τζουάν Λουνάρντο Διαρμένια. Με το γενέθλιο του Βιντσέντζου Κορνάρου, λοιπόν, ως αφορμή μπροστά μας, ας περάσουμε στο κύριο μέρος της συνάντησής μας. Στην ομιλία αυτή θα επιχειρήσω μια αδρομερή παρουσίαση των ιδιαίτερων γραμματολογικών και ποιητολογικών χαρακτηριστικών του Ερωτοκρήτου, όπως αυτά προκύπτουν από τη συστηματική διερεύνηση των ιστορικών, γραμματιακών και κειμενοκεντρικών πεδίων που συναρθρώνουν το αριστούργημα της κριτικής αναγέννησης και το κορυφαίο έργο της νεοελληνικής ποίησης. Ο Ερωτόκριτος είναι μια έμετρη ερωτική μυθιστορία γραμμένη στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα από τον ευγενέστατο Βιντσέντζο Κορνάρο. Ο ποιητής, σε πάνω από 10.000 ζευγαρωτούς ομοιοκατάληκτους 15-σύλλαβους στίχους, αφηγείται, σαν καλός παραμυθάς που είναι, τις περιπέτειες που πέρασαν, παρά τη θέλησή τους, δύο νέοι, ο μόνιμος ήρωας και η αρετούσα, κόρη του βασιλιά της Αθήνας Ηράκλη, μπλεγμένη στα δίχτυα του έρωτα και τα βάσανα που τράβηξαν δοκιμάζοντας την πίστη και την αρετή τους, πριν τελικά ενωθούν με τα δεσμά του γάμου και με τις ευχές όλων μας. Σερενάτες, παλικαριές, μυστικά και αποκαλύψεις, κλεφτές ματιές και υπενικτικά δώρα, κρυφές συναντήσεις, δάχτρια, δαχτυλίδια και όρκη αιώνιας αφοσίωσης, υποτικές αναμετρήσεις, κονταροκτυπήματα και φωνικές μονομαχίες,
συνθέτουν την ιστορία του βασανισμένου από έρωτα πρωταγωνιστή και της ενάρετης αγαπημένης του. Μια ιστορία που ο λαός μας την αγάπησε πολύ, αναδεικνύοντας τον κεντρικό της ήρωα σε πρόσωπο της ζωντανής μυθολογίας μας, ως τον τρίδημο αδερφό του Διγενή και του Μεγαλέξανδρου, κατά την επιγραμματική ρίση του Γιώργου Σεφέρη. Εδώ έχετε μια απεικόνηση φανταστική του Ερωτόκριτου, ο οποίος δεν διαφοροποιείται καθόλου από κάποιον αρχάγγελο ή από κάποιον Διγενή Ακρίτη, ούτε βέβαια και από έναν Μεγαλέξανδρο δεξιά μας. Γιατί στον Ερωτόκριτο αναγνώριζε μία προς μία τις αρετές ενός ήρωα που αγωνίστηκε στεναρά, αντιπαλεύοντας με τιμή τις μύριες δυσκολίες του περιβάλλοντος του για να κερδίσει την αγαπημένη του και να μείνει πιστός αλλά και σκλάβος της αγάπης της. Ο λαός μας πρόσεξε τις αρετές του Ερωτόκριτου, όχι τις αρετές και τα πάθη του, όπως τα είδε σε όλο του το μεγαλείο, στη μορφή ενός Έλληνα, του Μακρυγιάννη, καθώς αναζητούσε τις φωτεινές και τις κιερές πτυχές της νεοελληνικής μας ιδιοπροσωπείας. Η υπόθεση του Ερωτόκριτου δεν είναι πρωτότυπη. Ο Κορνάρος τη δανείστηκε από μια ιταλική μετάφραση ενός τυπικού υποτικού μυθιστορήματος του γαλλικού μεσαίωνα, το Paris Evien, του Pierre de la Cipette. Εδώ σας δείχνω την έκδοση του 1543 του Πεζού ξένου προτύπου, την οποία χρησιμοποίησε ο Κορνάρος για την μεταφορά του στην ελληνική με τον τρόπο το δικό του. Ωστόσο, ο ποιητής, ως γνήσιος αναγεννησιακός άνδρας, χειρίζεται το θέμα του έρωτα και του πολέμου με ένα εντελώς καινούριο ύφος και ήθος, κερδίζοντάς μας ως απαράμιλος αφηγητής και ως αισθαντικός ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής. Ο Κορνάρος οργανώνει την πλοκή του Ερωτοκρίτου σε πέντε με, σαν να ήταν θεατρικό έργο, και παράγει, συντεριάζοντας περίτεχνα την αφήγηση του ποιητή με τον διάλογο των ηρώων του, έναν αφηγηματικό ρυθμό στο ξεδίπλωμα των γεγονότων που κρατά αδιάκτοτο το ενδιαφέρον των αναγνωστών του. Με τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο στη λογοτεχνία μας, συναρμολογεί έναν διαλυμένο μέσα στο χρόνο κόσμο, τον ελληνικό, ορθώνοντας στη θέση του ένα ιδανικό, διαχρονικό σύμπαν με εσωτερική συνέπεια και διακριτή ιδεολογική ταυτότητα, τοποθετημένο το σύμπαν αυτό στο ευρύτερο χώρο της ελληνικής Ανατολής με κέντρο την Αθήνα της Αναγέννησης, και πλάθει ήρωες και χαρακτήρες που διαπνέονται από πηγαία συναισθήματα, ανώτερες αξίες και ασίγαστο πάθος για τη ζωή. Η ποιητική του διακρίνεται για την μεστή και ανεπιτίδευτη έκφραση, τη θαυμαστή εικονοποιία, τις εκτενείς παρομοιώσεις που παίρνουν συχνά τη μορφή πολύπτυχου ζωγραφικού συνόλου και το γεμάτο λυρισμό αντίκρισμα της φύσης, μέσα από το οποίο φαίνεται να κρυσταλώνονται και τα πιο λεπτά και ανεπαίσθητα σκυρτήματα της ψυχής. Ο Κορνάρος δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη και την ελληνική ποιητική παράδοση, την έντυπη λογοτεχνία του 16ου αιώνα, λόγω χάρη, το πένθος θανάτου, και ιδίως
τις ερωτικές μυθιστορίες της ιστεροβυζαντινής εποχής, με προεξάρχουσα εδώ έργα τη Θησίδα και τον Ιμπέριο, τον οποίον ο Ερωτόκριτος αποτελεί όχι μόνο τη φυσική συνέχεια, αλλά και την πλέον όριμη έκφραση του είδους. Και όλα αυτά δοσμένα σε μια γλώσσα που βρισκόταν στην πιο καλή της ώρα. Ποιος ήταν αυτός ο Βιντσέντος Κουρνάρος σήμερα, ξέρουμε καλά. Χάρη στις αρχαϊκές έρευνες του Νίκου Παναγιωτάκη και του Γιάννη Μαυρομάτη, στηριγμένες σε μια υπόθεση του Στέργιου Σπανάκη. Ο ποιητής ταυτίζεται με τον ομώνυμο βενετοκριτικό Ευγενή, το μικρότερο γιο του Ιακώβου, που έζησε από το 1553 ως το 1613, στη Σιτία και στο Μεγάλο Κάστρο. Εδώ έχω καταγράψει μερικές βασικές χρονολογίες της ζωής του Βιντσέντζου Κουρνάρου. Το 1553 γεννιέται στο χωριό Τραπεζόντα της Σιτίας. Το 1570 έως 1573 ζει μόνιμα στο Χάνδακα για να προστατευτεί από τον πόλεμο που τότε διεξαγόταν στη θάλασσα, με κίνδυνο πάντοτε οι Τούρκοι να εισβάλλουν στο νησί. Και στα επόμενα χρόνια επισκέπτεται περιοδικά τον Χάνδακα. Επομένως, οι παλαιότερες απόψεις που ήθελαν τον Βιντσέντζο Κουρνάρο να γεννιέται το 1553 και να καταφθάνει στο Χάνδακα μετά τη δεκαετία του 1580 είναι πλέον άκυρες. Ο Βιντσέντζος Κουρνάρος ζει τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Σιτία, αλλά από εκεί και πέρα περνά στο Χάνδακα και στη Σιτία, μεστώνοντας κοντά σε καλούς δασκάλους και κυρίως κοντά σε μια ζωή που έχει να κάνει και με την λαϊκή της διάσταση, αλλά και με την ευγενική της διάσταση. Αυτά τα δύο πράγματα συμπλέουν και συντεριάζονται απόλυτα στον Ερωτόκριτο, όπου το στοιχείο της ευγένειας δένεται θαυμάσια με τη φυσική γλώσσα των ανθρώπων της εποχής του. Από το 1580 και μετά προχωρεί σε διάφορες, αναλαμβάνει διάφορα αξιώματα στον Χάνδακα, άλλοτε στη Σιτία. Σίγουρα όμως από το 1587-88 που γίνεται ο γάμος του στο Χάνδακα, εγκαθίσταται πια εκεί και πλέον η μετακίνηση ανάμεσα στη Σιτία και στο Χάνδακα είναι απαραίτητη αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση των οικονομικών του συμφερόντων στην περιοχή. Όταν του επιτρέπουν οι περιστάσεις, μετακινείται στη Σιτία για να φροντίσει την περιουσία τη δική του, αλλά και των αδελφών του. Το 1613 έχει πια πεθάνει. Ως τα μέσα του περασμένου αιώνα, ό,τι γνωρίζαμε για τον ποιητή περιοριζόταν στις πληροφορίες που αυτός έδινε για τον εαυτό του στον επίλογο του Ερωτόκριτου, διατυπωμένες με ταλανιστική συντομία. Διαβάζω. Θωρώ πολλούς και πεθυμούν, και έχω το γρικημένα, να μάθουν τι σε κόπιασε ή στα πανογραμμένα. Κι εγώ δεν θέλω να κρουφευτώ και αγνώριστο να με έχω, μα θέλω να φανερωθώ. Ποιο όλοι να με κατέβουν. Βιντσέντζος είναι ο ποιητής και στη γενιά Κουρνάρος, που να βρεθεί ακριμάτιστος, σαν θα τον πάρει ο χάρος. Στη Στίανε γεννήθηκε, στη Στίανε νεθράφη. Εκεί κάμε και κόπιασε, ετούτα που σας γράφει. Στο κάστρο επαντρεύτηκε, σαν να μην ευγυχήσει. Το τέλος του έχει να γεννεί όπου ο Θεός ορίσει.
Εκτός από την αναφορά στο γάμο του, οι ειδήσεις αυτές επανέρχονται στη σελίδα τίτλου της πρώτης έκδοσης του έργου. Ο Ερωτόκριτος είναι ποίημα ερωτικών, συνθεμένων από τον ποτέ ευγενέστατο Βιντσέντζο το Κορνάρο από την χώρα της Σιτίας του νησίου της Κρήτης. Διαβάζουμε. Η σύνθεση του Ερωτοκρήτου κράτησε φυσικά χρόνια. Στις αρχές του 17ου αιώνα το διάβασε σε χειρόγραφη μορφή ένας μικρός κύκλος λογίων συνομιλητών του ποιητή, μέλος του οποίου κύκλου ήταν και ο ίδιος. Έναν αιώνα μετά από το θάνατο του Βιντσέντζου, το 1713, ο Ερωτόκριτος εκδόθηκε σε βιβλίο από τον Βενετό τυπογράφο Αντώνιο Μόρτον. Στον πρόλογο του, εις εκείνους όπου θέλουν να αναγνώσει το παρόν βιβλίο, ο Βόρτολης αναφέρει τους λόγους που τον παρακίνησαν να προχωρήσει σε μια τόσο τολμηρή και πολυδάπανη πρωτοβουλία. Να τυπώσει δηλαδή ένα ποίημα 10.000 στίχων σε βιβλίο 336 σελίδων. Ισχυριζόταν ότι το έργο το γνώριζαν καλά οι κριτικοί πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στα Επτάνησα μετά από την κατάκτηση της πατρίδος τους από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τόνιζε ακόμα το μόχθο που κατέβαλε για να διορθώσει το κείμενο, το οποίο στα χειρόγραφα που έλαβε υπόψη του ήταν γεμάτο σφάλματα, αλλίωσες, παραλλαγές και διαφθορές σχεδόν ακατάληπτες του κειμένου. Τέλος, ζητούσε από τους αναγνώστες να τον συνδράμουν στην αποκατάσταση της φυσικής γλώσσας του έργου, στέλνοντάς του, όποιος είχε, καλύτερο χειρόγραφο ή υποδεικνύοντάς του εγκυρότερες γραφές από εκείνες που περιέχονταν στη δική του έκδοση, για να τις περιλάβει σε μια δεύτερη έκδοση του έργου. Αν κρίνουμε από το τελικό αποτέλεσμα, η πρώτη έκδοση του Ερωτοκρήτου ετοιμάστηκε με περισσή φροντίδα και γνώση των προβλημάτων του κειμένου. Όποιος το επιμελήθηκε, σεβάστηκε τον ιδιωματικό χαρακτήρα της γλώσσας, την περίτεχνη της στιχουργία και το προσωπικό ύφος του ποιητή. Επομένως, η πρόσκληση που ο τυπογράφος Βόρτολης απίφθινε στους αναγνώστες του βιβλίου ήταν κενή περιεχομένου. Εξυπηρετούσε μόνο τη διαφημιστική προβολή του προϊόντος και για να πετύχει το στόχο αυτόν έπλασε το μύθο της πλατιάς χειρόγραφης παράδοσης του έργου. Σήμερα σώζεται ένα χειρόγραφο και μόνο του έτους 1710. Κατασκευασμένο στα Επτάνησα και εικονογραφημένο με 120 περίπου μικρογραφίες σχεδιασμένες με μαύρο και καστανό μελάνι. Ημιτελείς οι περισσότερες από αυτές. Εδώ έχετε ένα δείγμα από την πρώτη σελίδα, από την πρώτη σελίδα του χειρογράφου. Ο ανώνυμος γραφέας του ήταν ως ένα βαθμό εξοικειωμένος με το κριτικό ιδίωμα και με την ποίηση και η Ιταλομαθής. Γιατί μετέγραψε το ελληνικό αλφάβητο, σε ελληνικό αλφάβητο, το ιταλογράμμα του κείμενου που είχε μπροστά του με σχετική όμως επιτυχία. Ενώ ένας μικρογράφος συνεργάτης του ξεσήκωσε τις εικόνες του προτύπου του όσο του επέτρεπαν οι όποιες καλλιτεχνικές του δυνάμεις. Τα κεντρικά θέματα του Ερωτοκρήτου είναι ο έρωτας, του έρωτα η εμπόρεση και ο πόλεμος. Των αρμάτων οι ταραχές,
έχθριτες και τα βάρη. Ο ποιητής τα καταγράφει στο προήμιο του έργου και την όποια τύχη τους την συνδέει ευθέως με τον χρόνο, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός μέσα από την αέναη περιστροφή του τροχού, πλάθοντας μια ιστορία όπου δεσπόζουν η εναλλαγή των συναισθημάτων και των καταστάσεων και η διάψευση ή η αναζωπήρωση των ελπίδων των δύο ηρώων, καθώς χτίζουν την αμάλαγη φιλιά τους, τον αγνό τους έρωτα. Εδώ έχετε το προήμιο του Ερωτόκριτου, όπου σημειώνω εμφατικά με χρώματα τα δομικά χαρακτηριστικά αυτού του αποσπάσματος, τις κεντρικές λέξεις, ιδέες, οι οποίες δομούνται παράγοντας τη μηχανή του κόσμου, η οποία κινεί το σύμπαν και μεταξύ αυτών κινεί και την ερωτική τους ιστορία. Έτσι, η ιστορία του Ερωτόκριτου λειτουργεί ως παράδειγμα ζωής, ως ξόμπλη και αρμηνιά. Ερωτικό ποίημα χαρακτήρισε τον Ερωτόκριτο ο πρώτος του εκδότης και δεν έσφαλε. Μπορεί στο δεύτερο και το τέταρτο μέρος του έργου να πρωταγωνιστεί ο πόλεμος και να λειτουργεί ο πόλεμος ως μέσο για την ανάδειξη της παλικαριάς του Ερωτόκριτου και ως προϋπόθεση για την ανεξαρτησία μιας χώρας που απειλείται από εξωτερικό εχθρό, τους βλάχους, όμως είναι ο έρωτας αυτός που κινεί τα νήματα της δράσης. Η άλλη μεγάλη μάχη που δίνουν οι δύο νέοι για την εμπέδωση του αισθήματός τους και για την αποδοχή του από τον κοινωνικό τους περίγυρο έδωσε στον αγώνα τους μια καθολικότητα αντάξια της σημασίας της. Στην ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας μπορεί να βρει και κάθε άλλος άνθρωπος που εδούλεψε του πόθου πτυχές της δικής του ιστορίας. Έτσι, το παράδειγμα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας έρχεται να θρονιαστεί στην ψυχή της λαϊκής μας παράδοσης και οι εμβληματικές μορφές τους να κατακτήσουν τον κόσμο της. Εδώ σας δίνω δύο εξαιρετικές αποτυπώσεις αυτής της λαϊκής σύλληψης και έκφρασης της ιστορίας του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Η μια φυσικά είναι από τον Θεόφιλο και η άλλη από τον Μπόστ. Μέσα από αυτόν ακριβώς στο δρόμο συναντά και ο Σεφέρης στα πρώτα κιόλας βήματα της ποιητικής του πορείας τον Ερωτόκριτο. Σε ένα από τα πιο γνωστά ποιήματά του στον Πάνω σε ένα ξένο στίχο που χρονολογείται από το μακρινό 1931 ο κεντρικός του ήρωας ο μεγάλος Οδυσσέας μιλάει, μας λέει ο ποιητής, σαν κάτι γέρους θαλασσινούς που ακουμπισμένοι στα δίχτυα τους την ώρα που χειμώνιαζε και θύμωνε ο αγέρας μου λέγανε στα παιδικά μου χρόνια το τραγούδι του Ερωτόκριτου με δάκρυα στα μάτια. Τότες που τρόμαζα μες στον ύπνο μου ακούγοντας την αντίδικη μοίρα της αρετής να κατεβαίνει τα μαρμαρένια σκαλοπάτια της φυλακής της. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κερδίζει στον Ερωτόκριτο?
Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κερδίζει στον Ερωτόκριτο? Μα φυσικά η ειλικρίνεια και η αγνότητα των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα ως σύλληψη και ως παράσταση ζωής προηγούνται της εξωτερικής δράσης. Την υποκινούν, την υποδαβλίζουν, την πλαισιώνουν. Κάποτε τα λόγια των ερωτευμένων μοιάζουν με κινήματα της φαντασίας τους. Η αρετούσα λογουχάρη μας εξομολογείται την ανυμποριά της να βγάλει πια από το νου της τον λαγουτάρι της νύχτας. Σας διαβάζω τους στίχους. Μαγάρι ασύ το βολετό, μαγάρι να τον πόρω, ένα που δεν εγνώρισα, στο νου να μην εθώρω. Μα ολημερινής και ολυνύχτης, κρίση να έχω μεγάλη, να σγουραφίζω στην καρδιά νους που δεν είδα κάλλη. Και σωθετή και οριόπλουμη εγίνει η ζωγραφιά του. Τη στόρηση εσγουράφησα τα καμώματά του. Ταχιά και αργά την εδώ, πολλά όμορφας εγίνει. Στο σημερινό αναγνώστητο Ερωτόκριτου, εκφράσεις και ιδέες σαν και αυτές φαίνονται εκ πρώτης όψεως παράδοξες. Λόγου χάρη στους στίχους που ακούσατε, η αρετούσα βλέπει τη μορφή του αγαπημένου της μέρα και νύχτα, χωρίς να ξέρει και ποιος είναι. Χωρίς να τον έχει δει ποτέ του. Ποτέ της. Σε άλλους στίχους, ο έρωτας περιγράφεται σαν μια πληγή, ένας πυρετός, μια αρρώστια, μια φωτιά που καίει τα σωθικά. Με τους δύο νέους να πασχίζουν, αλλά μάταια, να βρουν ένα βοτάνι, ένα φάρμακο που να τους ανακούφιζε από τον πόνο της καρδιάς. Ειδού μία περιγραφή. Μοιάζει αρετούσα τάρος του, όπου πολλά τον κρίνει κάελα βαρά και ολοδιψά. Πάντα ζητά να πίνει. Και όσο του δίδουν το νερό, πουλιά καίγεται και βράζει. Και πουλιά πληθαίνει δίψα του. Και πουλιά τον επηρεάζει. Και πουλιά ο καημός τα σωθικά τον εκεντάκες ξάφτη. Και το ζητάει για γιατρικό, εκείνο τον ευλάφτη. Όση ώρα αν έχει το νερό στο στόμα, δρόσος παίρνει. Κι ύστερα δυνατότερη η δίψα του και αγέρνει. Πρόκειται για ενότητες στίχων όπου ο ποιητής βλέπει τον έρωτα ως ασθένεια. Αντιλαμβάνεται τον έρωτα ως ασθένεια, η οποία, καθώς επιδεινώνεται, προκαλεί δυσλειτουργία όλων των σωματικών και διανοητικών λειτουργιών του ανθρώπου. Η αντίληψη αυτή ξενίζει το σημερινό αναγνώστη, όχι όμως και το κοινό του Κορνάρου. Ο Ωβίδιος παλιότερα, ο Πετράρχης στην Αυγή των Νέων Χρόνων και οι λυρικοί ποιητές του 16ου αιώνα ανέδειξαν, με πρωταγωνιστή τον Πιέτρο Μπέμπο, την εσωτερική αυτή αναστάτωση των ανθρώπων στις έμετρες συνθέσεις τους, κυρίως στα σονέτα τους, περιγράφοντας αναλυτικά τα συμπτώματα. Η ιατρική έδωσε τη γνώση και το λεξιλόγιο στους ποιητές για να περιγράψουν την ερωτική μελαγχολία στις ποικίλες μορφές και εκδηλώσεις της. Ότι ο Κορνάρος ήταν ενήμερος στα ιατρικά πράγματα της εποχής του προκύπτει τόσο από εσωτερικά στοιχεία του έργου του, γνωρίζει λόγου χάρη τη θεωρία και τις επιπτώσεις από την δυσκρασία των 4 χυμών του σώματος. Δίνει επιστημονική εξήγηση για τη ροή του αίματος, για την παραγωγή των δακρύων κτλ. Γνωρίζει λοιπόν τα στοιχεία αυτά. Όχι μόνον από αυτό τούτο το έργο, αλλά
και από την βιογραφία του μπορεί να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που ο Χάνδακας χτυπήθηκε από Πανούκλα, από το 1592 μέχρι το 1595-96, ο Βιντσέντζος ασκούσε καθήκοντα επόπτη επί της υγείας. Δημόσια θέση που προϋπέθεται στοιχειώδης τουλάχιστον γνώσης ιατρικής. Στον Ερωτόκριτο παρουσιάζονται με όρους ποιητικούς τα συμπτώματα της ερωτικής μελαγχολίας και τα φάρμακα, τα remedia amoris, όπως λέγονται, που χρησιμοποιήθηκαν κάθε εποχή για να απαλύνουν τα βάσανα των ποθοφλογισμένων. Επιτέλους, η στίχη αυτή δεν είναι δυσερμήνευτη. Είναι νοηματικά απροσπέλαστη, όπως παλιότερα. Αρκεί να τους διαβάσουμε από τη σκοπιά της παθολογίας του έρωτα και θα τους βρούμε χτισμένους με σοφία και οργανωμένους από πολυτάλαντο δημιουργό. Ο Κορνάρος εκμεταλλεύτηκε την ιταλική ποιητική παράδοση και το βαθύ φιλοσοφικό της υπόστρωμα στον Ερωτόκριτο. Το επίτευγμά του το θαυμάζουμε στα πονεμένα λόγια των ηρώων και το αποθαυμάζουμε στην πλημμυρίδα των αλληγορικών εικόνων που καλύπτει όλη την έκταση του έργου. Μερικές από αυτές τις εικόνες συνθέτουν τα εμβλήματα των 14 υποτών που παίρνουν μέρος στο κονταροκτύπημα. Είναι εικόνες που φανερώνουν τις ιδέες των υποτών για τον έρωτα. Στην κορύφωση του αγώνα θα μονομαχήσουν ο Ρωτόκριτος με τον Κυπρίδημο. Το παλικάρι της Κύπρου, ο Κυπρίδημος, με απροσχημάτιστη υπεροψία θέλει να νικήσει τον αντίπαλό του και να ταπεινώσει τον έρωτα και να τον σύρει πίσω από το άρμα του. Όπως ακριβώς ο Αχιλλέας έσυρε το άψυχο σώμα του Έκτορα. Με τη νίκη του, το παλικάρι της Αθήνας, ο Ρωτόκριτος, θέλει να υμνήσει τον βασιλιά έρωτα και με την τζόγια, το στεφάνι της Αρετούσας, να παλύνει τον πόνο από τον πόθο του για αυτήν. Η έκβαση της μεταξύ τους αναμέτρησης είναι φυσικά προδιαγεγραμμένη. Και εδώ έχετε την τελετή, έτσι, τη σκηνή. Με τα ίδια της από το χειρόγραφο του Ερωτοκρίτου. Η σχέση του Κορνάρου με την ιταλική λογοτεχνική παράδοση επεκτείνονται και σε έργα σαν το μενόμενο Ορλάνδο του Λοντοβίκο Αριώστο, η υποτική μυθιστορία, Ρομάντσι την Καβαλερία λέγονται τα κείμενα αυτά. Ο ποιητής δουλεύει, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των πρωτοβουλιών του, στο εσωτερικό της ιταλικής παράδοσης και επηρεάζεται από το ίδιο λογοτεχνικών τόπων από το οποίο είχαν επηρεαστεί και οι σύγχρονοι του στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Είναι το πνεύμα της εποχής και η στροφή του κριτικού πολιτισμού της αναγέννησης προς τον συγκριτισμό που φέρνουν τόσα πολλά και τέτοια εκλεπτισμένα αποτελέσματα. Στον Ερωτόκριτο, λόγου χάρη, υπάρχει ένας υποτικός κώδικας συμπεριφοράς ταιριαστός σε μια κοινωνία αριστοκρατική, όπως ήταν η Κρητική, αλλά και δομικός, όπως είναι στις δυτικές
με τις ιστορίες. Έτσι, ο ποιητής δεν χρειάζεται να επινοήσει ένα τέτοιο σύστημα αναφορών για να στήσει το σκηνικό του, αφού το βρίσκει έτοιμο στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της πατρίδας του και στη λογοτεχνία της εποχής του. Αν το κοινό του δεν ήταν εξοικειωμένο με τα υποτικά ήθη, ο Κορνάρος δεν θα αφιέρωνε το 1/4 του Ερωτοκρίτου για να περιγράψει 11 διαδοχικά κονταροκτυπήματα. Η επανάληψη αυτή, την οποία ο Σεφέρης έβρισκε κουραστική, οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την ιστορική πραγματικότητα. Το δεύτερο μέρος ανταποκρινόταν άριστα στον ορίζοντα των αναγνωστικών προσδοκιών των φυσικών αποδεκτών του έργου. Ο Ερωτόκριτος έχει γραφεί στο κριτικό ιδίωμα. Υποστηρίχθηκε ότι η γλώσσα του είναι το ιδίωμα που μιλιόταν στην Ανατολική Κρήτη, στα χρόνια του ποιητή. Ένας λόγος γνήσια λαϊκός, πολύ κοντινό στο δημοτικό τραγούδι. Και πράγματι, η γλώσσα του Ερωτόκριτου εδράζεται στο κρητικό ιδίωμα. Απέχει όμως από αυτό κατά το μέτρο της ενσυνείδητης και συστηματικής επεξεργασίας που έχει δεχθεί από τον ποιητή μας. Είναι, με άλλα λόγια, μια σοφά επεξεργασμένη γλώσσα που υπηρετεί τη λογοτεχνική γραφή και όχι την καθημερινή επικοινωνία των φορέων της γλώσσας αυτής. Οι ποιητές της κριτικής αναγέννησης χρησιμοποίησαν το ιδίωμα στις συγγραφές τους, γιατί αναγνώριζαν σε αυτό εν δυνάμει μια συνέπεια και μια διάβγεια που δεν την συναντούσαν στη γλώσσα της δημόδους λογοτεχνίας. Μια γλώσσα κατασκευασμένη, μια γλώσσα γραφείου, για να υπηρετήσει τις λόγιες ανάγκες των δημιουργών εκείνων. Έτσι, η καλλιέργεια του ιδιώματος και η ανάδειξη του προσωπικού ύφους σηματοδοτούν τη μεγάλη ποιοτική αλλαγή στους λογοτεχνικούς ορίζοντες της Κρήτης από το 14ο και 15ο αιώνα ως τα καθέκαστα του 16ου και 17ου αιώνα. Με τον Κορνάρο αυτή η προσπάθεια δικαιώνεται. Για έναν ποιητή σαν το Σεφέρη, η γλώσσα του Ερωτόκριτου, μας λέει, είναι η τελειότερα οργανωμένη γλώσσα που άκουσε ο αμεσαιωνικός και ο νεότερος ελληνισμός. Και προσθέτει, κανένα ίχνος γλωσσικού πληθωρισμού, καμία ρητορία δεν ενοχλεί τον Ερωτόκριτο. Το λάθος του Σεφέρη βρίσκεται στο άκουσε ο μεσαιωνικός και ο νεότερος ελληνισμός. Τη γλώσσα του Ερωτόκριτου δεν την άκουσε ο μεσαιωνικός και ο νεότερος ελληνισμός. Την άκουσε ως τυπωμένο κείμενο, ως ολοκληρωμένη διαδικασία ανημένης επεξεργασίας της γλώσσας. Οι περιγραφές προσώπων, συναισθημάτων και καταστάσεων μένουν στο επίπεδο του ουσιαστικού και του λειτουργικά απαραίτητου. Πείθουν για τη διάβγεια του περιεχομένου τους και δεν εξατμίζονται ανάμεσα στην υπερβολή και τη δυστοκία της γλωσσικής έκφρασης. Ο ποιητής δεν συμβιβάζεται με τα εκφραστικά όρια καθημερινού λόγου. Οι λέξεις που επιλέγει βρίσκονται σε ευθεία αναφορά με τα πράγματα που δηλώνουν. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. Εφάνει ολόχαρη αυγή και τη δροσούλα ρίχνει. Σημάδια της ξεφάντωσης κοινή την ώρα δείχνει.
Χορτάρια βγήκαν στη γη, τα δεντρουλάκια θύσαν. Και από τσαγκάλες του ουρανού, γλυκής βοράς εφύσαν. Τα περιγυάλια ελάμπαζε, τη θάλασσα εκοιμάτω. Γλυκής σκοπός στα δέντρα και στα νερά αγρικάτω. Ολόχαρη και λαμπυρή η μέρα ξημερώνει. Εγέλανε η Ανατολή και η Δύση καμαρώνει. Ο ήλιος τις ακτίνες του παρά ποτέ στολίζει. Με λάμψη κι όλα τα βουνά και κάμπους ομορφίζει. Η απέριτη περιγραφή της φύσης οφείλεται στην ωριμότητα ενός ποιητή που κυριαρχεί στη γλώσσα του και κατέχει τα μυστικά της τέχνης του. Η σειρά των λέξεων παρακολουθεί τον ποιητικό βηματισμό της αφήγησης. Δεν λείπουν και οι γλωσσικές αποκλίσεις από τα κοινολεκτούμενα. Τις βρίσκουμε εκεί που ο ποιητής προσπαθεί να ξεφύγει από τα τετριμένα για να ανανεώσει τον λόγο του και να του χαρίσει ένταση και σφρίγος. Γενικότερα, τα λογοπαίγνια, παρηχήσεις, οι ποιητικές εικόνες επιτρέπουν στον κορνάρο να κινείται με χαρακτηριστική άνεση στη λογοτεχνική παράδοση. Οι λογότυποι που κατακλείζουν τη λογοτεχνική παραγωγή στη δημόδη και στην δημοτική ποίηση περνούν σχεδόν απαρατήρητοι στον ερωτόκριτο. Λαμπρή, όσο και μοναδική, είναι και η χρήση των παρομοιώσεων. Όταν οι δύο νέοι συναντώνται για πρώτη φορά στο παραθύρι, δείτε πώς περιγράφει ο ποιητής. Ήτρεμε κίνηση σε μια μέρα και κίνηση στην άλλη. Και ο γης τον άλλο ενήμενε την Εμιλιά να βγάλει. Μια ώρα εστέκα μίλη και τα πολλά όπου χώνα χάσαν τα, σου φαίνεται, την ώρα που εσύ μόνα. Δεν είχαν την αποκοτιά στα θέλουν να μιλήσουν. Δεν ξέρω από ποια μέρα τα πάθητος να αρχίσουν. Ως άλλα είναι όπου γεννεί πολλά πλατή στον πάτο και στο λαιμό πολλά στενό και είναι νερό γεμάτο. Και όποιος θελήσει και βαλθεί όξο νερό να χύσει και το λαΐνι με τη διά προς χάμε να γυρίσει μέσα κρατίζει το νερό και από όξο δεν το βγάνει και όσο το γέρνει τόσο πλιά μόνο τον κόπο χάνει εδέτσι εμοιάσασαι κι αυτή και είσαι γεμάτη πάθη η αποκοτιάτος να τα πού ως εσημός εχάθη και θέλοντας να πού πολλά τα λίγα δεν μπορούσε. Το στόμα τους εσώπαινε. Με την καρδιά μιλούσε. Αυτό με την καρδιά μιλούσε δεν θα το βρείτε στην ποίηση εύκολα να λέγεται. Στο επόμενο παράδειγμα έχουμε μια ξεπέραστη μελέτη θανάτου με τη μορφή παρομοίωσης. Ο Κορνάρος μας μεταφέρει τις ίστατες στιγμές του Αρίστου. Σας το διαβάζω. Ο σαν αθώ ανθός και λούλουδο που έχει ομορφιά και, και κάλλη και είναι στον κάπο δροσερό με μυρωδιά μεγάλη και έρθει τα λέτρια λύπητα βαθιά το ξεριζώσει. Ψυγίζει μηνιό και μαραθεί και ομορφιά του λιώσει, χλωμένη αν είναι κόκκινο, και άσπρο να ναι μαυρίζει, και μπλάβο να ναι λιώνεται, ζημιό και κυτρινίζει. Χάνει ομορφιά και μυρωδιά, κάλλη και δροσερότη. Γερά ζημιό και ψύγεται, και πλειό δεν έχει νιώτη. Έτσι το και στον Άριστον, όντε νηψή του ευγήκε, με δίχως αίμα. Ας προχλωμώ, ψημένο τον αφήκε. Η εκτενής αυτή παρομοίωση έχει μεγάλο διακειμενικό βάθος στη λογοτεχνία.
με τον Κορνάρο να την ανασύρει από την Ενιάδα του Βεργιλίου και να την επεξεργάζεται με περισσή τέχνη, τονίζοντας και επιτονίζοντας την λίσθια πορεία του θανάσιμα τραυματισμένου Αρίστου. Η αναγωγή του ανθρώπινου στα απαράμιλης ακρίβειας ομόλογα δρόμενα της φύσης αρκεί για να διχθούν το εύρος και η δυναμική της σύλληψης όσων προσδιορίζουν την φύση των ανθρώπινων πραγμάτων. Στον Ερωτόκριτο έκδηλη είναι η αίσθηση της απαράβατης ισορροπίας, μορφής και περιεχομένου. Ο στίχος ρέει αβίαστα, υποταγμένος στην έμπνευση και στην εκφραστική δύναμη του ποιητή. Ανταποκρίνεται με συνέπεια στη σοφή οργάνωση του περιεχομένου και στην κατά μέρη ευρηματική αρχιτεκτονική εναλλαγή των δύο κυρίαρχων θεματικών αξώνων του έργου, του έρωτα, το λυρικό, και του πολέμικου, το επικό γένος. Δεν είναι δύσκολο πίσω από τη θαυμαστή αυτή ισορροπία να αναγνωρίσουμε την πολύμοχθη προσπάθεια, την ανεξάντλητη υπομονή και τη βαθιά καλλιτεχνική παιδεία του ποιητή. Η γλώσσα υπηρετεί με αψεγάδιαστη ακρίβεια το όραμα του ποιητή, να εξηγήσει τους νόμους που διέπουν τον κόσμο και να αναδείξει τις μεγάλες αξίες της ζωής με όχημα μια ιστορία αγάπης. Οι αναστοχαστικές παρατηρήσεις του Κορνάρου, διατυπωμένες συνήθως σαν γνώμες και παροιμίες, αποκαλύπτουν την ομορφιά της ζωής και συνάμα αποπνέουν μια ανυπόκριτη κατάφαση στα ιδανικά της, που πηγάζει από τον όψιμο αναγεννησιακό ανθρωπισμό του. Το άφθονο γνωμολογικό στοιχείο ανταποκρίνεται στη βαθιά αίσθηση της οικουμενικότητας των προβλημάτων και των συναισθημάτων του ανθρώπου που έχει αυτήν την αίσθηση ο ποιητής, χωρίς ποτέ να πέφτει σε μια ανέμπνευστη και στήρα ηθικολογία. Ακούστε την αρετή. Όποιος τις μεγαλότητες ζητάει του νου του κόσμου και δεν γνωρίζει πως επά διαβάτηση του δρόμου μαρέμπεται στις αφαντιές, στα πλότου που καυκάται. Εγώ άγνωστο τον εκρατώ και πελελός λογάται. Τούταν ανθή και λουλούδα, διαβαίνου και περνούς και μεταλλάσσου τα ικέρι, συχνιά τα καταλώσει. Σαν το γυαλί ραγίζονται, σαν τον καπνό, διαβαίνουν. Ποτέ δε στέκω ασάλευτα, μα πυλαλούν και πιένουν. Κι όσο πλια η μοίρα στα ψηλά τον άνθρωπο καθίζει, τόσο και πλειότερα πονεί, όντε τον εκρεμνίζει. Και εκείνα όπου τον κάνουν σε συχνιά και αναγαλιάσει, να αναγαλιάσει, μεγάλοι οχθροί του γίνονται την ώρα όπου τα χάσει. Και εδώ, η μορφική τελειότητα των στίχων συμβαδίζει με την υποδειγματική εκφραστική άνεση του ποιητή. Το ρυθμικό βάδισμα του στίχου στηρίζεται στη μεγάλη ποικιλία των τόνων, στον αριθμό των λέξεων ανά στίχο και τις συνειζήσεις, και βρίσκεται σε ευθεία αναλογία με την οικονομία του νοήματος που διεκπεραιώνεται από τον ποιητή με ξεχωριστή γνώση και χάρη. Η ανατροπή του, όταν γίνεται, συνήθως στις πιο δραματικές στιγμές της ιστορίας,
είναι προσωρινή. Συνδέεται άμεσα με τις ψυχολογικές μεταπτώσεις των ηρώων και υπηρετεί τον ευρώδες και σφριγγυλό ύφος. Χωρίς όμως ποτέ αυτό να καταντά πυκνό και στριφνό, όπως συμβαίνει κατά κανόνα με τον συνομήλικό του, τον Χορτάτσι. Οι λέξεις που μοιομοιοκαταληκτούν επιλέγονται με πολύ προσοχή και κρατούν όλο το νοηματικό και συναισθηματικό βάρος τους. Ο Κορνάρος δεν διστάζει να μας αποκαλύψει το μυστικό της τέχνης του με την φωνή της αρετούσας, καλώντας μας να διαβάσουμε τον καρπό του νόθου του και να αφουγκραστούμε την ανάσα της ψυχής του. Σας διαβάζω το τελευταίο απόσπασμα της βραδιάς μας. Το ξέρετε όλοι. Από ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη να κάμουσει κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρει. Και όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλέσει και γελού τα μάτια των ανθρώπων. Η πεμπτουσία της ποίησης κρύβεται στον τρόπο, αυτό που έχω κοκκινήσει στο κείμενο, με τον οποίο εκφράζει ο ποιητής τη φύση των ανθρώπινων πραγμάτων. Τον τρόπο του Κορνάρου θα τον βρούμε στην υποδειγματική οργάνωση και στην εκφραστική τελειότητα του λόγου του, πλασμένο με μαστοριά από τα πάθια και τους καημούς της ζωής και σμιλεμένο μέσα στη μεγάλη ποιητική και γλωσσική παράδοση του ελληνισμού. Είναι μια αναζήτηση που αφορά όλους μας, ως ξεχωριστές οντότητες, ως έθνος και ως οικουμένοι, στην οποία ανήκει δικαιωματικά ο Κορνάρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, είτε μέσω του chat γραπτά ή σηκώνοντας χέρι. Έχουμε μία ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Από τον κύριο Νιψητάκη. Κύριε Νιψητάκη, παρακαλώ, σας ακούω. Κύριε Νιψητάκη, σας ακούω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά θεωρώ ιδανική την έναρξη της γιορτής, της ετήσιας γιορτής του Ερωτόκριτου με τη σημερινή σας ομιλία. Και σας ευχαριστώ ακόμα και σαν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής για την πρόταση να ονομάσουμε το Ίδρυμα, όταν γίνει, ελπίζω σύντομα, Ερωκρίτιων και Αναγεννησιακών Σπουδών. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα κάποιες πολύ σύντομες ερωτήσεις, γιατί φαντάζομαι πολλοί θα θέλουν να μιλήσουν. Θεωρείτε ότι η θυσία του Αβραάμ είναι έργο του Κορνάρου? Δεύτερη ερώτηση. Το De Rerum Natura του Λουκρίτιου και τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη, θεωρείτε ότι τα είχε διαβάσει ο Κορνάρος? Η φύση των πραγμάτων είναι μια έκφραση που υπάρχει αρκετές φορές μέσα στο έργο, αλλά και οι στίχοι που είπατε, και όσο πλειά η μοίρα και λοιπά, τώρα δεν τα έγραψα καλά, αλλά τον εγκρεμίζει τέλος πάντων όσο πιο ψηλά τον ανεβάζει, το λέω με δικά μου λόγια. Έχει νοηματική συγγένεια με την επικούρια φιλοσοφία. Γι' αυτό σας κάνω και την ερώτηση, που το θέμα αυτό του Λουκρίτιου, Επίκουρου
και τη σχέση του με τον Κορνάρο το έχει επισημάνει νομίζω πρώτη η κυρία Ασπασία Παπαδοπεράκη, η γλύτρια, προσπαθώντας να σμιλέψει τη μορφή του. Η τελευταία μου ερώτηση είναι σχολαστική. Πρόσεξα τον τρόπο που προφέρατε το Βιτσέντζο. Βάζατε ένα νι πριν από το τάρ, το οποίο δεν είναι γραμμένο. Αν θέλετε μας εξηγείτε γιατί το κάνετε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος και επιγραμματικός όσο γίνεται. Το θέμα της θυσίας του Αβραάμ είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα. Η αίσθησή μου είναι ότι όσο κοντά και αν είναι τα κείμενα αυτά σε επίπεδο ποιητικής τέχνης, δεν διαθέτουμε κανένα επακριβές τεκμήριο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απόδοση της θυσίας στον Κορνάρο. Και θέλετε να σας πω κάτι. Με ενδιαφέρουν να έχω δύο ποιητές υψηλών προδιαγραφών στην Κρήτη του 16ου αιώνα, παρά να έχω έναν. Όσο πιο πολύ διευρύνεται σε αριθμό το ποιοτικό στοιχείο εκείνης της λογοτεχνικής παράδοσης, τόσο πιο ολοφάνερα διακρίνεται το μεγάλο κατόρθωμα της κριτικής κοινωνίας των χρόνων εκείνων. Παλαιότερα οι φιλόλογοι, στηριγμένοι κυρίως σε κοινά χωρία, σε κοινούς τόπους κατά κανόνα, τις περισσότερες φορές σε απλές εκφράσεις οι οποίες συγκροτούσαν ένα λογότυπο, πίστευαν ότι ήταν επαρκή τεκμήρια για να αποδώσουν ένα έργο σε ένα άλλο. Αυτά η νεότερη φιλολογική επιστήμη, σύγχρονη φιλολογική επιστήμη, τα εντάσσει στο είδος και στο ύφος της λογοτεχνίας που παράγεται στον Ύστερο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, με το ρευστό κείμενο, με το κείμενο εκείνο δηλαδή που πλάθεται καθώς γράφεται, αντιγράφεται και επανέρχεται και συνεπώς ξεπερνά το τεκμήριο αυτό. Πράγματι, λοιπόν, τίποτε δεν μας υποχρεώνει να δέσουμε, να συνδέσουμε την θυσία του Αβραάμ με τον Κορνάρο και τον Ερωτόκριτο. Το δεύτερο θέμα που αναφέρεται για τον Λουκρίτιο, Λουκρίτιο και Μακιαβέλη, είναι δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πλευρές στον χώρο της ιστορίας των ιδεών, ιδιαίτερα για τον 16ο αιώνα. Στην περίπτωση του Λουκρίτιου θα ήθελα να σας πω ότι ο Λουκρίτιος μετά την πρώτη έκδοση που κάνει ο Άλβος γύρω στα 1500, επανεκδίδεται μία ή δύο φορές το λατινικό κείμενο, ενώ θα πρέπει να περιμένουμε στα μέσα του 17ου αιώνα για να έχουμε ιταλική μετάφραση του Λουκρίτιου. Ο Λουκρίτιος επομένως φαίνεται δύσκολο να έχει διαβαστεί από τον Βιντσέντζο στην φυσική του γλώσσα, τη λατινική. Ωστόσο, ολόκληρη η περί εμβλημάτων βιβλιογραφία του 16ου αιώνα, η οποία είναι βαθιά φιλοσοφική, περιλαμβάνει όχι μονάχα το Λουκρίτιο, αλλά και δεκάδες άλλα πολύ δυναμικά κείμενα στον χώρο της φιλοσοφίας, τα οποία περιλαμβάνει στο εσωτερικό τους τα κείμενα αυτά, όλο αυτό το υλικό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά ένας ποιητής και μάλιστα ένας ντόκτους ποέτα να είναι σε θέση να μεταλαμβάνει των αμάτων του Λουκρίτιου μέσα από ιταλικά φιλοσοφικά δοκίμια της εποχής και ιδιαίτερα μέσα από τα βιβλία εμβλημάτων, τα οποία ο Βιντσέντζος Κορνάρος όχι απλώς γνώριζε, αλλά τα έπαιζε στα δάχτυλα. Τα έχω δείξει αυτά και σε δικές μου μελέτες και σε παλαιότερες μελέτες με πιο σοφή και πιο δυναμική και πιο τολμηρή τη μελέτη του Μόργαν που είχε μεταφράσει ο Αείμνηστος Παναγιωτάκης και στα ελληνικά.
Στην περίπτωση του Μακιαβέλη, στα χρόνια του Κορνάρου δεν έχουμε πια το Μακιαβέλη στο προσκήνιο, αλλά τον αντιμακιαβελισμό. Δηλαδή την προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτή τη στιγμή ιδέα του κρατικού συμφέροντος και της μακιαβελικής αντίληψης για το πώς διαχειριζόμαστε την εξουσία. Ο Κορνάρος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο χτίζει την πολιτική ιδεολογία του Ηράκλη. Την χτίζει σύμφωνα με τα μεσαιωνικά δεδομένα του Άρχιν, του Βασιλεύιν. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Σενελάτ, ο οποίος μελετά την μεσαιωνική μορφή του βασιλιά στις πολιτιακές της διαστάσεις από τον ύστερο Μεσαίωνα έως την πρώιμη αναγέννηση. Στα χρόνια του Κορνάρου βασιλεύει ο Μποντέμ. Βασιλεύει μια πολιτιακή αντίληψη η οποία στην Βενετία είχε ελάχιστη, αν θέλετε, ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Μολονότι ο Μποντέν είναι το ίδιο αυτό πρόσωπο που γράφει και για την République de Venise, δηλαδή και για την δομική πολιτιακή υπόσταση της Βενετίας, ωστόσο είναι μια ιδεολογία την οποία οι Βενετοί θέτουν στην πάντα μπροστά σε άλλες πιο θεμελιακές για την δημοκρατική τους υπόσταση αρχές. Άλλωστε, στην ίδια ακριβώς εποχή, με μεγαλύτερο θεωρητικό τον Πάολο Παρούτα, αναπτύσσουν τη δική τους πολιτική οντότητα, την οποία φυσικά διακτηνώνουν σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα. Έτσι μπορούν να συνομιλήσουν με τα πράγματα και έτσι μπορούν να συγκρουστούν και με την παπική εξουσία, η οποία από τα τέλη του 16ου αιώνα, με πολύ σκληρή πολιτική τάξη, προσπαθεί να επιβάλλει την αντιμεταρρύθμισή της και τον έλεγχο των ανθρώπινων συνειδήσεων. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Εάν ο Κορνάρος είχε διαβάσει τον Μακιαβέλη ή δεν τον είχε διαβάσει, είναι μια ερώτηση η οποία δεν επιδέχεται απάντησης ναι ή όχι. Ανήκει στην κουλτούρα του ανθρώπου της αναγέννησης ο Μακιαβέλη, επομένως θα πρέπει να διαβαστεί. Είναι από τα must που διαβάζονται και πάνω στα οποία ο καθής παίρνει θέση. Πολύ περισσότερο ένας βενετοκριτικός ευγενής, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, και του οποίου τα δύο αδέρφια, ο Ιωάννης Φραγκίσκος και ο Ανδρέας, κινούν τα νήματα της πολιτικής στα τέλη του 16ου αιώνα, προβάλλοντας τα συμφέροντα της συγκεκριμένης τάξης τους απέναντι και στους τοπικούς εκφραστές της βενετικής εξουσίας, αλλά και απέναντι στην ίδια την Γαλινοτάτη με πρεσβείες τις οποίες συμμετέχουν. Ταξιδεύουν δηλαδή στη Βενετία για να υποστηρίξουν αυτά τα θέματα. Συνεπώς, το θέμα Μακιαβέλη ή μη Μακιαβέλη, Λουκρίτιος ή μη Λουκρίτιος, είναι ζητούμενα τα οποία πρέπει να τα καλύπτει ένας άνθρωπος της αναγέννησης. Στο βαθμό που έχουμε λοιπόν τεκμηριώσει ότι ο Κορνάρος είναι homo universalis, από εκείνη τη στιγμή έχουμε στην οντότητά του και το συγκεκριμένο στοιχείο. Τώρα, γιατί εγώ λέω Βιντσέντζος, διότι όπως με δίδαξε ο Στυλιανός Αλεξίου, το νι μπαίνει μονάχα μετά από το ταφ ζήτα και είναι πολύ δυναμικό. Επομένως, αυτό θα πρέπει να ακουστεί. Βιντσέντζος. Πού αλλού συναντιέται? Στη λέξη αντζή. Αυτές είναι κουβέντες του Αλεξίου και φυσικά αυτή είναι διρεκτίβα που θα λέγαμε με τη λογική της δεκαετίας του 70. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νιψητάκη, για την ερώτησή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Άλλο.
Η κυρία Τζακώστα έχει Μαρίνα, κάποια... Μαρίνα, γεια σου, τι μου κάνεις. Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτήν την ομίγυρη. Νιώθω έτσι πολύ χαρά γιατί και τιμή και συγκίνηση, γιατί βλέπω ότι δεν χάσατε τίποτα από τη λάμψη που είχατε στην τάξη πριν από 25 χρόνια, όταν σας είχα εγώ δάσκαλο. Και έτσι νιώθω και περήφανη που μπορώ πια να νιώθω έστω και λιγάκι συνάδελφό σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας άνθρωπος που ασχολείται, ένας ερευνητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα με εμάς τους γλωσσολόγους, ότι δηλαδή το ιδίωμα του κορνάρου, του ερωτόκριτου, εδράζεται, αντλεί πολλά στοιχεία από το ιδίωμα, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας κατασκευασμένος λόγος. Αυτή ήταν μια λέξη κλειδί για μένα που είπατε, μια κατασκευασμένη γλώσσα γραφείου που εξυπηρετεί φυσικά λογοτεχνικούς στόχους. Άρα αυτό επιβεβαιώνει που λέτε, γιατί είτε γλωσσολόγοι είτε νεοελληνιστές είμαστε όλοι εραστές της γλώσσας, το ότι δεν έχουμε ιδέα για το πώς ήταν στην πραγματικότητα η δημόδης γλώσσα. Γιατί πολλές φορές ακούω τον κόσμο που λέει «Μα δείτε τον κορνάρο πώς γράφει», δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, δάνειες λέξεις στο κρητικό ιδίωμα. Και εδώ βλέπουμε ότι μετά από 400 χρόνια, 500 χρόνια βρήθη η δημόδης, τουλάχιστον η καταγεγραμμένη πλέον προφορική γλώσσα, από δάνειες λέξεις. Οπότε φαντάζομαι αν τώρα απόντων των Τούρκων, για παράδειγμα, ή των Ενετών ή οποιουδήποτε άλλου υπήρχε στο νησί, έχουμε τόσα δάνεια, φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν πάρα πολλά δάνεια και τότε και η δημόδης θα ήταν πολύ διαφορετική. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Μήπως αδικήσαμε λιγάκι το Σεφέρι ως προς το άκουσε που είπατε? Θέλω να πω, μήπως τελικά είναι με τέτοιο τρόπο δουλεμένη η γλώσσα που θα μπορούσε ίσως να είναι και προφορική? Θα μπορούσε? Όχι. Γιατί εμένα με συνεπέρνει. Θέλω ναι. Να την άποψή σας. Ναι. Όχι, δεν θα μπορούσε. Η γλώσσα αυτή δεν μπορεί να μιληθεί. Έχει τέτοια καθαρότητα, τέτοια διάβγεια που δεν μπορεί να συναντήσει την αναφορική της διάσταση. Με τίποτα. Επομένως, ξέρεις, ποια είναι σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο δεν είναι ρητορισμός δικός μου. Έκανα στο μάθημα ρητορισμούς για να μπορέσω να κάνω πιο ενεργές το μάθημα. Δεν είναι ρητορισμός, είναι η πραγματικότητα. Είναι τόσο πολύ δοσμένος στην ανάγκη ο Σεφέρης να βρει τους ομοτέχνους του. Ομοτέχνους όμως, όχι αυτούς που γράφουν ποίηση, αλλά αυτοί που δουλεύουν πάνω στη γλώσσα για να φτιάξουν ποίηση, ώστε στην ανακάλυψη του Κορνάρου, όπως και στην ανακάλυψη του Σολομού, δεν μπορεί παρά να καθολικεύσει τα πράγματα. Ύστερα, υπάρχει μία διάσταση υστεροφημίας που θέλει να κατασκευάσει το συνεχιστή του Κορνάρου και του Σολομού. Και φυσικά πρέπει να είναι αυτός. Δουλεύει σε πολλαπλά επίπεδα. Η λέξη «άκουσε» είναι πολύ βαριά. Γιατί θα σημαίνει ότι πολύ απλά η γλώσσα του ερωτόκριτου είναι η φυσική γλώσσα του λαού. Η φυσική γλώσσα του λαού δεν είναι αυτή. Είναι άλλη. Τη βρίσκουμε σε άλλα πεδία. Επομένως, ποια είναι η αξία της, κύριε Κακλαμάνη? Αν είναι τελικά μια κατασκευασμένη γλώσσα, ποια είναι η αξία? Είναι μόνο λογοτεχνική τελικά? Φυσικά. Φυσικά. Ωραία. Υπάρχει τίποτε πιο ενδιαφέρον στη ζωή μας παρά αυτό που δείχνει το δρόμο, που δείχνει το μέλλον? Στο στρατό. Ο στρατιώτης δεν πυροβολεί στον αέρα. Φεύγει το τροχιοδεικτικό βλήμα μπροστά και πάνω σε αυτό ακολουθούν οι σφαίρες. Στην ποίηση θα πρέπει να έχουμε την αναγωγή στο ποιητικό ουράνιο για να μπορέσουμε να το κυνηγήσουμε, να το φτάσουμε ως εκεί. Αυτά τα έργα λειτουργούν ως δείκτες και ως οριμότητα ενός λαού που όμως βλέπει προς το μέλλον. Αλλιώς θα ήταν ένας πολύ μέτριος ποιητής. Όπως ήταν, ας πούμε, ο Αχέλης. Ο Αντώνιος Αχέλης.
Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση από το chat τώρα, ο κύριος Καλαματιανός. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύετε πως το προήμιο του Ερωτόκριτου ταυτίζεται με την κωμωδία του μη αλφα φόσκολου Φορτουνάτος στα πλαίσια του μαθήματός μας, μιας και είμαστε στο προήμιο. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, καμία σχέση. Απλώς το προήμιο του, απλώς το πρόλογο που κάνει η τύχη στον Φορτουνάτο χρησιμοποιείται ένα μοτίβο, το μοτίβο του τροχού. Αλλά το μοτίβο του τροχού στον Φορτουνάτο χρησιμοποιείται με βαθύ μεσαιωνικό χαρακτήρα. Με τον Φορτουνάτο ερχόμαστε σε μία μπαρόκ σύλληψη του μοτίβου, έκφραση καλύτερα του μοτίβου, το οποίο μας παίρνει καθαρά στις ράγες μιας πολύ συμβατικής, πολύ κομφορμιστικής τάξης της ζωής. Στον Ερωτόκριτο αυτό το πράγμα σπάει. Ο τροχός στο προήμιο του Ερωτοκρήτου, έτσι όπως είναι κατασκευασμένος, έτσι όπως κατασκευάζεται στον Ερωτόκριτο, συγκροτεί ένα ολόκληρο μηχανισμό με πολλά γρανάζια. Δεν είναι ένας ο τροχός, είναι πολλά τα γρανάζια που συγκροτούν αυτή την κίνηση του τροχού που φαίνεται στην ανάγνωση του προημίου να υπάρχει. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πολλά γρανάζια που δουλεύουν εκεί. Υπολογίστε ότι οι πρώτοι 6 στίχοι του προημίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κίνηση των γραναζιών. Ενώ ο 7ος στίχος, αυτό το «αυτά να με κινήσασιν τη σήμερον ημέραν» που λέει, αυτό το «αυτά να ενεργοποιεί συνθέτοντας τις κινήσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση που είναι πια η ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Εκεί από πίσω κρύβεται η μηχανή του κόσμου, το θέατρο του κόσμου όπως λεγόταν την εποχή εκείνη. Έχω γράψει για αυτό το κομμάτι σε μια μελέτη μου με τίτλο «Ο Ερωτόκριτος στα χρόνια της πρώιμης νεωτερικότητας» και εκεί ακριβώς δείχνω πως γίνεται το πράγμα αυτό. Ο Φόσκολος επανέρχεται στην παραδοσιακή λειτουργία του τροχού της τύχης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η σβίγγα, όπως τη λέει ο Φόσκολος, δεν έχει σχέση με τον τροχό της τύχης έτσι όπως τον κατασκευάζει ο Κορνάρος. Κάποιος άλλος? Από τον κύριο Χατζηπαναγιώτου. Αν κατάλαβα καλά, ο Βενετός εκδότης του 1713 θεωρούσε ότι το έργο είχε πλατιά διάδοση ανάμεσα στους κριτικούς πρόσφυγες. Από την άλλη, δεν διαπιστώνεται πληθώρα χειρογράφων. Πώς έγινε αυτή η διάδοση, μόνο προφορικά? Ευχαριστώ. Ίσως δεν έγινε ασαφής. Είπα ότι αυτό ήταν ένα τερτύπι. Ήταν στο πλαίσιο του μάρκετινγκ της εποχής εκείνης. Με άλλα λόγια, ο Βόρτολης εκφράζει στην επιστολή που απευθύνει στους αναγνώστες του, εκφράζει την απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο το οποίο τους προσφέρει έχει παραχθεί με τον καλύτερο δυνατό φιλολογικό τρόπο για τα μέτρα της εποχής. Είναι απολύτως σίγουρος για την πολύ υψηλή ποιότητα του χειρογράφου που χρησιμοποιεί και έχει επίσης το επιτελείο των συνεργατών του που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας την προετοιμασία της έκδοσης και την ίδια την έκδοση. Αυτήν την ίδια την έκδοση. Και τι κάνει? Προκαλεί, δεν προσκαλεί, προκαλεί τους αναγνώστες, εάν έχουν κάποια καλύτερη γραφή στο έργο αυτό, να του τη στείλουν και αυτός είναι διατεθειμένος άμεσα να ανατυπώσει το έργο βάζοντας τις καλές γραφές. Δεν το έχει κάνει μονάχα στον Ερωτόκριτο, το έχει κάνει και σε πολλά άλλα έργα που έχει τυπώσει. Προκαλεί τους αναγνώστες για να του στείλουν γραφές καλύτερες από αυτές που παράγει το δικό του το κείμενο. Φυσικά κανένας δεν μπορεί να το στείλει γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά το προϊόν του. Τι φτιάχνει? Ένα μύθο. Ποιο μύθο? Το μύθο ότι αυτό το κείμενο κυκλοφορεί σε πολλά χειρόγραφα, δεξιά και αριστερά, ότι το αγαπάει όλος ο κόσμος και όλοι οι οικουμένοι και ότι
Εγώ από πολλά χειρόγραφα, σαν να είναι κλασικός φιλόλογος της εποχής, στείνω το κείμενό μου επιλέγοντας γραφές και χρησιμοποιώντας τη λαχμανιανή μέθοδο για να παράξω το καλύτερο δυνατό κείμενο. Δεν γίνονται αυτά, δεν υπήρχαν για την εποχή εκείνη. Είναι εκτός τόπου και χρόνου όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι ενδιαφέρον, καθώς διαβάζουμε την επιστολή προς τους αναγνώστες, να δούμε, εκεί θα δούμε, πόσο εύκολα διολυσταίνει στη μη επακρίβωση των γεωγραφικών και άλλων πληροφοριών που δίνει για τον ερωτόκριτο. Τι θέλω να πω. Αναφέρεται και λέει ότι οι κριτικοί πρόσφυγες που ήταν στη Ζάκυνθο και επίσης στην Πελοπόννησο και μετά στον Ανδρία κτλ. Κάθε φορά που πάει να πει κάτι συγκεκριμένο, έρχεται η αμέσως επόμενη λέξη ή φράση, ώστε αυτό το συγκεκριμένο να αναιρεθεί, να το αναιρέσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το πεδίο μέσα στο οποίο κινείται, κατασκευής δηλαδή αυτής της ιστορίας περί των πολλών χειρογράφων, είναι πεδίο ρευστό, ασταθές. Θα δώσουμε τώρα το ίδιο αυτό συμπέρασμα, να το δώσουμε από μια άλλη πλευρά. Από το 1713 έως σήμερα δεν έχει προέλθει καμία πληροφορία από την ερευνητική μας προσπάθεια σχετικά με την χειρόγραφη παράδοση του Ερωτοκρίτου. Ό,τι ξέραμε το 1710 για το χειρόγραφο, ξέρουμε και σήμερα. Ποιος το έφτιαξε το χειρόγραφο του 1710, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ποιος το είχε στα χέρια του και πώς πουλήθηκε. Αυτά είναι όλα γεγονότα μιας περίπου σύγχρονης εποχής. Ο 18ος αιώνας δεν έχει καμία πληροφορία που να έχει σχέση με τη χειρόγραφη παράδοση του Ερωτοκρίτου. Ο 19ος αιώνας, αν εξαιρέσετε το τελευταίο διάστημα, από το 1870 και μετά, που μπαίνει στο παιχνίδι ο Λεγκράν και θέλει να εκδώσει τον Ερωτόκριτο με βάση το χειρόγραφο του Λονδίνου, αυτό δηλαδή που μας σώζεται, κανείς άλλος δεν μιλάει για χειρόγραφο. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον από αυτά. Ολόκληρος ο 17ος αιώνας στερείται διακειμενικής σχέσης με το κείμενο του Ερωτόκριτου. Εάν όντως υπήρχαν τόσες δεκάδες χειρόγραφα που κυκλοφορούσαν δεξιά και αριστερά, κάποια από αυτά τα χειρόγραφα θα επηρέαζαν κατά τον τρόπο της εποχής, στη σύνθεση των έργων, τα ήδη υπάρχοντα έργα. Κανένα έργο από αυτά που ξέρουμε της κριτικής λογοτεχνίας ή έξω από την κριτική λογοτεχνία, κανένα έργο δεν έχει, του 17ου αιώνα, δεν έχει επηρεαστεί έστω και κατάτι από τον Κορνάρα. Ένδειξη ότι το έργο ήταν άγνωστο στο ευρύτατο κοινό. Έχω γράψει μια ειδική μελέτη για την χειρόγραφη παράδοση του Ερωτοκρίτου, την οποία έχω κυκλοφορήσει και στα ελληνικά και σε ξένη γλώσσα, στην οποία ακριβώς καταγράφω τα τεκμήρια, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι το χειρόγραφο, ότι χειρόγραφο ο Ερωτόκριτος δεν είχε. Και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα. Ούτε ένα 24ωρο δεν είχε. Το τελευταίο ή από τα τελευταία τηλέφωνα που δέχτηκε ο Σιλιανός Αλεξίου ήταν από τον Ομιλούντα. Απόγευμα Δευτέρας είπα. Του ανακοίνωνα τα απορίσματά μου μετά από μια πολύχρονη έρευνα πάνω στο χώρο της χειρόγραφης και έντυπης παράδοσης του Ερωτοκρίτου. Είχα ετοιμάσει το κείμενό μου και ήθελα να του πω τα απορίσματα, στα οποία ακριβώς του είπα ότι ξέρετε, εσείς που σπάσατε το κεφάλι σας, οι Ολλανδοί φίλοι μας που έγραψαν αυτά που έγραψαν, ο τρόπος που τα διαχειριστήκατε τελικά ήταν ένα μεγάλο λάθος.
γιατί πολύ απλά σας κορόιδεψε ο Βόρτονς. Δεν υπάρχει χειρόγραφο του Ερωτόκριτου, δεν υπάρχουν χειρόγραφα του Ερωτόκριτου στο 17ο αιώνα. Γι' αυτό και μπορούμε να φτιάξουμε στέμα του κειμένου του Ερωτόκριτου. Γι' αυτό και μπορούμε να φτιάξουμε στέμα εκδοτικό. Δηλαδή μου λέει δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Κακλαμάνη. Μου λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο πολύ μεταλάνιζε. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει σωθεί κάποιο χειρόγραφο από όλα αυτά που διαφημίζαμε. Δεν υπήρχε. Πολύ απλά. Αυτό. Ο κύριος Καναβάκης ρωτά, σε ποιο ποσοστό το κείμενο που έχουμε σήμερα είναι αυθεντικό? Συγγνώμη, Δέσποινα, δεν άκουσα. Σε ποιο ποσοστό το κείμενο που έχουμε σήμερα είναι αυθεντικό, μιας και προφανώς έχει υποστεί αναπάντηχα αλλοιώσεις, διορθώσεις κλπ. Από τον κύριο Καναβάκη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική εκείνη κουβέντα του είπα επίσης και κάτι άλλο. Του είχα ανακοινώσει στο παρελθόν ότι σκοπεύω, ως επτανήσιος που είμαι, να εκδώσω και χρόνια τώρα δουλεύω πάνω σε, σε αυτό το πεδίο, να εκδώσω τον χειρόγραφο, τον επτανησιακό Ερωτόκριτο, το χειρόγραφο του Ερωτοκρίτου, το επτανησιακό, το οποίο είναι πάρα πολύ διδακτικό για 10.000 άλλα πράγματα. Το ανακοίνωνα όμως και ένα ακόμα πόρισμα. Το θαυμασμό μου για την έκδοση που είχε ετοιμάσει του Ερωτοκρίτου. Έχοντας ταλανίσει στην κυριολεξία το έντυπο και το χειρόγραφο, έχοντας μετρήσει γραφές, παραλάσσουσες γραφές κτλ., όλο και περισσότερο έφτανα στην έκφραση του θαυμασμού μου για την επιλογή και τη συνέπεια την εκδοτική που ο Σιλιανός Αλεξίου επέδειξε στην έκδοση του Ερωτοκρίτου. Η οικογένεια Αλεξίου με τον Ερωτόκριτο να έχει όχι απλώς ερωτική σχέση αλλά ζωής και απόλυτης αφοσίωσης. Όπου μπορούσα να παραλλάξω τους στίχους του Ερωτόκριτου βρισκόμουν μπροστά, δηλαδή γραφές του Ερωτόκριτου στις οποίες θα έβαζα ένα ερωτηματικό, βρισκόμουν μπροστά σε ισοδύναμες γραφές. Χρειαζόταν δηλαδή για να υιοθετήσω την άλλη γραφή να αναπτύξω μια ερμηνεία επί του συγκεκριμένου στίχου ή επί του συγκεκριμένου χωρίου, η οποία στερεώνε, η οποία θεμελιωνόταν καλά. Αυτό το έκανα στην ανθολόγηση του κειμένου του Ερωτόκριτου διακριτικά, ανεβάζοντας το κείμενο ισότιμες γραφές που εγώ ερμηνευτικά τις νιώθω καλύτερα στον Ερωτόκριτο, προσέξτε όμως, ερμηνευτικά καλύτερα στον Ερωτόκριτο, βάζοντας βέβαια στο πόδι της σελίδας και τη διαφορετική γραφή. Και το έκανα. Όχι μονάχα για να συνομιλήσω με τους συναδέλφους μου, αλλά κυρίως να συνομιλήσω με τους φοιτητές μου, ώστε όταν θα έχω αυτές τις εναλλαγές, να παίζω μαζί τους πάνω στο ερωτοκρίτιο κείμενο, ερμηνευτικά, ασκώντας τους φοιτητές μου πάνω στην ανάγνωση και την ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου. Η δουλειά που έχει κάνει ο Αλεξίου είναι εξαιρετική. Γιατί? Γιατί στηρίχθηκε επάνω στην καλύτερη, σαφώς καλύτερη, απείρως καλύτερη πρώτη έκδοση του Ερωτόκριτου, η οποία είχε χτιστεί επάνω σε ένα από τα πολύ κοντινά χειρόγραφα που είχαν προκύψει από το χέρι του Βιντσέντζου Κορνάρου. Και η έκδοση ετοιμάστηκε από κριτικούς φυσικά, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη ευαισθησία στην φυσική γλώσσα και στο μεγαλείο της ιταλικής, της κριτικής αναγεννησιακής ποίησης. Ο Αλεξίου πάλι σε αυτό το σημείο έχει πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα κριτικοί λόγοι
σκύβουν πάνω στα κριτικά κείμενα για να τα εκδώσουν με πάρα μα πάρα πολύ υπεύθυνη στάση απέναντι σε αυτά τα κείμενα. Διατηρώντας τη γλώσσα, επιδιώκοντας την γνησιότητα της γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να χειριστούν και την εμπορικότητα του εκδοτικού προϊόντος, που ήταν επίσης ένα σημείο τριβής για τους Βενετούς τυπογράφους. Και πέτυχαν θαυμάσια πράγματα για την εποχή εκείνη. Η Ιεροφύλη, η θυσία του Αβραάμ που αναφέραμε, ο Ερωτόκριτος, είναι μεγαλεία στην εκδοτική τους υφή, έτσι όπως βγήκαν από εκείνη την εποχή από τα τυπογραφεία της Βενετίας. Εκεί στείνεται για πρώτη φορά ουσιαστικά η νεοελληνική μας επιστήμη. Η πρώτη φάση, η προεπιστημονική φάση της κριτολογίας στο πεδίο των κειμένων αυτών στείνεται πάνω σε αυτούς τους ανώνυμους, έναν δυο ξέρουμε μόνο, με τα ονόματά τους, τους ανώνυμους ουσιαστικά εργάτες της έκδοσης των κριτικών κειμένων στη φυσική τους γλώσσα. Η κυρία Καριωτάκη έχει κάποια ερώτηση. Κυρία Καριωτάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη. Και εγώ ήμουν, όπως και η προηγούμενη φοιτητριά σας, ήμουν και εγώ στο Ρέθυμνο. Χαίρομαι πολύ που σας παρακολουθώ σήμερα. Δεν έχουμε αλλάξει. Δεν έχουμε αλλάξει και δυο. Εσείς όχι. Λοιπόν, πραγματικά και εγώ συγκινήθηκα, γιατί θυμήθηκα, όπως και άλλοι συμφοιτητές μου, τα χρόνια αυτά, τα πολύ όμορφα. Λοιπόν, η δική μου ερώτηση, δεν ξέρω ακριβώς, είναι η εξής. Όσον αφορά το περιεχόμενο του έργου, επειδή μας μιλήσατε στην αρχή για τους ήρωες, όταν μας δείξατε κάποιες απεικονίσεις του Ερωτόκριτου, τον συνδέσατε με τον Αρχάγγελο, με τον Διγενή Ακρίτη, το αντιλήφθηκα ως εξής, ως μια συνέχεια, όπως καταλαβαίνω, όπως είναι στη σύνδεση του λαού μας, του ελληνικού πολιτισμού. Ναι, κάπως έτσι. Ακριβώς. Βέβαια, είναι εξοκειμενικά στοιχεία αυτά. Φαντάζομαι, φυσικά και υπάρχουν και μέσα στο κείμενο αξίες που αναδεικνύονται και που έχουν σχέση με τον πολιτισμό μας. Κάτι που μου κάνει εντύπωση, και εκεί θα ήθελα τώρα να εστιάσω το ερώτημά μου, είναι το εξής. Ενώ οι δύο ήρωες, ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα, δύο νέοι οι οποίοι ανήκουν και σε διαφορετικές τάξεις κοινωνικές, αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα εμπόδια, όλες αυτές τις δυσκολίες, υπάρχει σε όλο το κείμενο πουθενά η αναφορά στην θρησκευτική πίστη, γιατί από όσο θυμάμαι, στο τέλος μόνο, το είδαμε και νομίζω το απόσπασμα, αναφέρεται ο Κορνάρος στο Θεό, όταν λέει για τον ίδιο ότι το τέλος του θα γεννεί όπου ο Θεός ορίσει. Και πώς εξηγείται αυτό, αν δηλαδή υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό, ίσως στο πλαίσιο της εποχής, της αναγέννησης. Θα σας απαντήσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, Καταρίνα. Καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή. Σε σχέση τώρα με το ερώτημά σου, εάν ψάξουμε στον Ερωτόκριτο, θρησκεία δεν θα βρούμε. Εννοείται ότι ορισμένες αναφορές ή ορισμένες αποστροφές που κάνουν οι ήρωες στα ουράνια σώματα δεν συνθέτουν συγκροτημένη εικόνα θρησκευτική. Δεν συγκλίνουν προς μια πολύ συγκεκριμένη θρησκευτική αντίληψη των πραγμάτων κτλ. Έτσι. Θρησκεία λοιπόν δεν υπάρχει. Και το να έχεις 10.000 στίχους, να έχεις δομήσει με τόσο έτσι αρμονικό τρόπο, με τόσο λειτουργικό τρόπο έναν ολόκληρο κόσμο και από τον κόσμο αυτό να λείπει η θρησκεία, δεν είναι τυχαίο.
πολύ σωστά παρατήρησες ότι στο τέλος, στην αυτοβιογραφική κατακλείδα και στο τελευταίο στίχο, εκεί μιλάει για θρησκεία και όχι απλώς μιλάει για θρησκεία, μιλάει για ένα Θεό που όπου ορίσει ο Θεός, εκεί εγώ θα πεθάνω. Πρόσεξε όμως. Έχεις προετοιμάσει ο ποιητής τον αναγνώστη του να 30-40 στίχους να προετοιμάσει να τον βγάλει. Έχει δουλέψει βγάζοντάς τον με πολύ έτσι έξυπνο τρόπο από τον κόσμο του μυθιστορήματος στον κόσμο της πραγματικότητας. Έτσι, η αυτοβιογραφική κατακλείδα του Ερωτόκριτου είναι στον άξονα της διαχρονίας ένα συγκεκριμένο σημείο, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι η στιγμή που είναι η ιστορική στιγμή, γιατί εκείνη την ώρα τελειώνει ο ποιητής το έργο του. Έχει βγει από τον κόσμο που έχει φτιάξει και έχει έρθει στο σύγχρονο του κόσμο. Οπότε εκεί χρησιμοποιεί μια κουβέντα η οποία μεταξύ μας δεν φωτογραφίζει τον χριστιανισμό υποχρεωτικά. Είναι μια ανοιχτών προδιαγραφών διατύπωση όπου ο Θεός, όπως τον λες, θελήσει και εγώ θα συμβιβαστώ μαζί του. Γιατί το κάνει τώρα αυτό, αφού έχουμε αποδείξει ότι είναι μια συγκεκριμένη, απολύτως πειθαρχημένη, απολύτως οργανωμένη προσπάθεια. Νομίζω ότι εκεί πέρα βρίσκεται, σε αυτό ακριβώς το ζήτημα, βρίσκεται η νεωτερική σκέψη του Κορνάρ. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα της εποχής σε ιστορικό επίπεδο, τέλη 16ου αιώνα, το είπα προηγουμένως, είναι αυτή η ανελαίτη προσπάθεια που κάνει η Παπική Εκκλησία μέσω του κινήματος της αντιμεταρρύθμισης να ελέγξει τις ανθρώπινες συνειδήσεις, να ελέγξει το πιστεύω, να ελέγξει τη ζωή, την καθημερινότητα, αν πηγαίνει να κοινωνήσει, αν πιστεύει, το τι κάνει. Αυτό το πράγμα καθιστά τον άνθρωπο ουσιαστικά υποχείριο ενός μιας μηχανής, μυστικής μηχανής, την λέγανε και Ιερά Εξέταση, η οποία τσεκάρει τους πάντες και τα πάντα, αποδίδοντας τα εύσημα εις τους πιστούς και καίγοντας αυτούς οι οποίοι διαφοροποιούνταν προς τα πράγματα αυτά. Ο Κορνάρος τι κάνει λοιπόν? Αντιπαλεύοντας τη συγκεκριμένη λογική, κατασκευάζει, και η λογοτεχνία είναι η σωτηρία του, είναι η όαση σε έναν άνθρωπο διανοούμενο που ψάχνεται για τα πράγματα που απασχολούν τον κόσμο και ψάχνεται και ο ίδιος για να δει πώς θα τα διαχειριστεί, καταφεύγει στον κόσμο της λογοτεχνίας. Και στον κόσμο της λογοτεχνίας μπορείς να κάνεις θαύματα αρκεί να χτίσεις με τον πιο καλό προσεκτικό τρόπο τον κόσμο μέσα στον οποίο θα κινήσεις τους ήρωές σου. Σε αυτό τον κόσμο ο Κορνάρος αφαιρεί τη θρησκεία και έτσι μένει ξεκάθαρη η σχέση του ανθρώπου με το συναίσθημά του. Η σχέση του ανθρώπου με τις αξίες του. Έτσι φαίνεται καλύτερα η δύναμη του ερωτικού συναισθήματος. Έτσι φαίνεται καλύτερα η έννοια της αμάλαγης φιλιάς, της αγνότητας δηλαδή στο πεδίο το ερωτικό. Έτσι φαίνεται καλύτερα το ανάστημα, το ηθικό ανάστημα των χαρακτήρων. Είπα στην αρχή ότι ο λαός δεν δυσκολεύτηκε να δει τις αρετές του Ερωτόκριτου. Έψαξε να βρει τα στραβά του. Δεν τα βρήκε. Αντίθετα, αν ανοίξουμε το βιβλίο του Μακρυγιάννη, θα βρούμε περισσότερα στραβά και λιγότερες αρετές. Έτσι, στον Ερωτόκριτο δεν βρίσκουμε αυτά τα στοιχεία. Σε αυτό ο Κορνάρος λειτουργεί αναγεννησιακά. Στην Ιταλία όμως, της ίδιας εποχής, υπάρχει ένας κορυφαίος ποιητής, ο οποίος έχει διεισδύσει στην κριτική λογοτεχνία της εποχής και έχει επηρεάσει βαθύτατα, κυρίως στο Χορτάτσι, ο Τορκουάτο Τάσο. Ο Τορκουάτο Τάσο
γράφει την Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ. Τι είναι, τι είναι το έργο αυτό? Είναι ο ύμνος προς τους σταυροφόρους οι οποίοι πήγαν και απελευθέρωσαν τους Αγίους Τόπους, εντάσσοντάς τους πάλι στο χριστιανικό πεδίο. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε τον ύμνο του χριστιανισμού. Από αυτήν την άποψη πάρα πολύ σωστά πρώτος ο Τζουζέπε Σφαντάρο, ένας πολύ ενδιαφέρον Ιταλός μεσαιωνιστής, υποστήριξε ότι ο Τάσο είναι άγνωστος στον Κορνάρο. Κατά λέξη είχε δίκιο, γιατί δεν έχουμε βρει καμία διακειμενική σχέση δυνατή της Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ και του πνεύματος αυτού στον Ερωτόκριτο. Ωστόσο, είναι λάθος η διατύπωση. Δεν ήταν άγνωστος στο Χορτάτσι, στον Κορνάρο. Ήταν γνωστός στον Κορνάρο. Απλώς ο Κορνάρος απέστρεψε το βλέμμα του από αυτόν. Είπε ότι την πρόταση την ποιητική που ο Τάσο προτείνει στον κόσμο του, αυτήν εγώ την πρόταση δεν τη θέλω. Αυτήν εγώ την αγνοώ. Είναι σαφές? Το καταλαβαίνεις? Εκεί λοιπόν βρίσκεται η δυναμική, η νεωτερική σκέψη του Κορνάρου. Στο γεγονός ότι τραβάει ένα βήμα προς τα μπροστά, απελευθερωμένος, απαγκιστρωμένος από τα βαρύδια της εποχής. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει εύκολα παρά μονάχα όχι ένας ταλαντούχος δημιουργός, παρά ένας φωτισμένος δημιουργός. Ευχαριστώ πολύ, πολύ κύριε Καγλαμάνη. Ήταν πλήρης η απάντηση που μου δώσατε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Εσείς να είστε καλά. Κάποιος άλλος? Σε αυτό το σημείο να σας μεταφέρω ότι τα σχόλια, τα ευχαριστήρια, τα συγχαρητήρια είναι πάρα πολλά στο chat. Έχουν μείνει ακόμα 4 ερωτήσεις, αλλά επειδή ο χρόνος μας πιέζει, αν είναι εύκολο οι απαντήσεις να είναι σύντομες. Και θα κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Ζαγκώτη. Περνάω λοιπόν στην ερώτηση της κυρίας Καραμανλή, που ρωτά αν ο Βιτσέντος Κορνάρος ήταν χριστιανός ορθόδοξος στο θρήσκευμα. Πιστέψτε με, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Η οικογένεια ήταν καθολική, έτσι. Η οικογένεια ήταν καθολική. Η καταβάση ήταν καθολική. Παρόλα αυτά, είχαν δείξει μια τέτοια ευληγησία στο επίπεδο των δογματικών αντιπαραθέσεων, ώστε είναι πραγματικά άξια θαυμασμού η πολιτική που ακολουθούσαν. Συνεπώς, αυτό το ερώτημα έχει μονάχα ιστορικό χαρακτήρα, δεν έχει δυναμικό χαρακτήρα σε σχέση με τη λογοτεχνία. Και φυσικά δεν πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, σύμφωνα με την ερώτηση του κυρίου Ανιψητάκη, ο οποίος επιστρατεύει το Λουκρίτιο, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανιψητάκη? Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμανλή. Επόμενη ερώτηση. Είναι η Ελεάνα, δεν έχει σημειώσει επίθετο. Ευχαριστούμε πολύ. Κατάγομαι από Κρήτη, όπου μέχρι και σήμερα υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες που αφηγούνται από καρδιά στον Ερωτόκριτο. Γνωρίζουμε πώς και πότε διαδόθηκε το κείμενο στο λαό και έγινε μέρος της προφορικής παράδοσης? Ναι. Από το 1713 μέχρι περίπου το 1900 κυκλοφόρησαν περισσότερες από 50 εκδόσεις του Ερωτόκριτου. Όπου και να πήγαινε, έβριξε σαν αντίτυπο του Ερωτόκριτου. Αν υπολογίσετε το τυράζ που είχαν, αν όχι στον 18ο, στον 19ο αιώνα τα βιβλία αυτά, που τυπώνονταν όχι μόνο στη Βενετία αλλά και στη Σμύρνη, αντιλαμβάνεστε πόσες δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα κυκλοφορούσαν δεξιά και αριστερά. Και θα έλεγα σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι μονάχα ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, αλλά είναι και ένα ανάγνωσμα που διδάσκει τι σημαίνει φλερτ.
Τι σημαίνει φλερτ, ναι. Διαβάζεις ερωτόκριτο και μπορείς να αναπτύξεις λίγο, να καλλιεργήσεις λίγο το λυρισμό σου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε το φλερτ να προχωρήσει, να αποκτήσει έτσι περιεχόμενο, να έχει και τα επόμενα βήματα. Και είναι και διακριτικό, διότι μπορείς με τον ερωτόκριτο να παρακολουθήσεις τι σημαίνει αμάλαγη φιλιά, να διαπλάσεις δηλαδή την προσωπικότητά σου. Ταυτόχρονα όμως είναι και προκλητικό, γιατί μπορείς να μάθεις 2-3 στίχους για να τους τραγουδήσεις, είτε να τους φυρίξεις, είτε με τη μορφή μαντινάδας παίζοντάς τους να τους διαμορφώσεις με τέτοιο τρόπο που να αφήσεις τα σήματά σου στο άλλο φύλλο. Οι άνθρωποι αυτοί αγάπησαν ακούγοντας τον ερωτόκριτο, κράτησαν τις πιο λυρικές στιγμές αυτού του κειμένου, τις χρησιμοποίησαν στη ζωή τους, για τη ζωή τους, και κάποτε και νοσταλγικά για τα πρώτα χρόνια που τώρα πια είχαν περάσει. Θα πω και κάτι τελευταίο. Ο Νίκος Βορώνος, μικρό παιδί στη Λευκάδα, διάβαζε τον ερωτόκριτο και τη θυσία του Αβραάμ στις γυναίκες που έραβαν τα δίχτυα δίπλα από το καρνάκι. Ήταν και ένα ανάγνωσμα που το θέλαν οι γυναίκες να τα ακούσουν πάρα πολύ. Φυσικά και οι άντρες. Μέσα από εκεί λοιπόν έγινε γνωστός ο ερωτόκριτος και όχι μέσα από την παλιά προφορική παράδοση, δημοτικά τραγούδια και τα τι αυτά. Όχι. Μέσα από αυτή την επανάληψη. Όσο πιο σύντομα μπορώ κάνω τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καλικάκη ρωτά, δάσκαλε καλησπέρα. Πέστε μας σας παρακαλώ για το αν στους αιώνες που μεσολάβησαν μελοποιήθηκε ή τραγουδήθηκε ποτέ αυτό το ποίημα κείμενο. Νομίζω ότι τις γνωστές σύγχρονες μελοποίησεις θεωρείται απαράδεκτες. Υπάρχει σχετική παράδοση, υπάρχουν πληροφορίες. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Ο Αλεξίου πρώτος το έδειξε με πολύ καλό, με ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Εάν ακούσουμε σήμερα τον ερωτόκριτο, θα τον ακούσουμε με έναν τρόπο πολύ γνωστό. Έτσι, είτε τον τραγουδάει ο Ξυλούρης, είτε τον τραγουδάει, τραγουδούν άλλοι τραγουδιστές, είναι ένας κοινός τρόπος ακούσματος του ερωτόκριτου. Ο Αλεξίου πρώτος έγραψε, έχω την αίσθηση όμως με τις κουβέντες που έκανε με τον αείμνηστο Μαριανάκη, θα είχε δυναμώσει πολύ μέσα του αυτή η θέση, έγραψε ότι η δυναμική τόνη στον ερωτοκρίτιο στίχο είναι τόσο πολύ και τόσο ποικίλη, ώστε είναι αδύνατον να τραγουδηθούν με τον τρόπο που τραγουδάνε σήμερα τον ερωτόκριτο. Αυτό θα ήθελα να πω. Γνωρίζω ότι αυτό τον καιρό γίνεται από έναν νέο επιστήμονα στο Ινστιτούτο Τάτι της Φλωρεντίας. Γίνεται μια ειδική μελέτη διδακτορικό με θέμα τη μουσική στον ερωτόκριτο, έτσι όπως προκύπτει από το ίδιο το κείμενο και όχι ως προς τα νεότερα ακούσματα. Ελπίζω ότι σε αυτό το πεδίο θα μάθουμε αρκετά πράγματα. Πάντως, στα χρόνια του Κάλβου, δηλαδή αρχές του 19ου αιώνα, το μονότονο των κριτικών επών απέδιδε ακριβώς το τραγούδι με το ρυθμό περίπου που το ακούμε σήμερα. Αυτά. Ευχαριστούμε. Μία ερώτηση από το κύριο Γαλανάκη, τον εμπνευστή όλης αυτής της προσπάθειας που κάνει στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Κύριε Γαλανάκη, ο λόγος σε εσάς. Κύριε Καλαμάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ας συνεχίσω την έκφραση του σειρμού. Μας κουφάνατε.
Αυτό που θέλω να πω, μας ευχηθήκατε η στέγη να μετατραπεί σε ερωτοκρίτιο ίδρυμα. Υποθέτω ότι κάτι είδατε για να δίνετε αυτή την ευχή. Όντως και εμείς έχουμε κάποιο στόχο να γίνουμε ίδρυμα. Θεωρώ ότι για να προχωρήσουμε ουσιαστικά, είμαστε βέβαια στελεχωμένοι από ανθρώπους αξιόλογους, αλλά θεωρώ ότι είστε εκ των όνων ουκάνευ για να αποκτήσει όντως η εταιρεία μας το χαρακτήρα και να γίνει ένα ίδρυμα ερωτοκρίτιο. Σας προσκαλούμε λοιπόν το καλοκαίρι στην Κρήτη να σας φιλοξενήσουμε στη Σιτία, να έχουμε όλο τον καιρό να μιλήσουμε, να μας καθοδηγήσετε πώς μπορούμε να τη στέγη, να την κάνουμε την εταιρεία, να την κάνουμε ίδρυμα ερωτοκρίτη, ώστε να αποκτήσει μία διάσταση και μία, τέλος πάντων, αξία ευρύτερη από αυτή που εμείς μπορούμε να δώσουμε ή που βλέπουμε. Κύριε Γαλανάκη, με συγκινείτε, εμένα με συγκινείτε. Πρώτα απ' όλα γιατί από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα για την ύπαρξη της στέγης αισθάνθηκα βέβαιος για την προσπάθεια ενός ιδιώτη να κάνει πράγματα σε έναν τόπο που διψάει για τον πολιτισμό του. Και ταυτόχρονα δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα και πολύ μεγάλη αισιοδοξία για αυτή την προσπάθεια. Γιατί ένας ιδιώτης σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητος από το δημόσιο φορέα. Δεν εξαρτάται από τις αλλαγές των καιρών. Μπορεί να αρμενίζει σταθερά με ούριο άνεμο. Γιατί αυτό που τον κινεί είναι η αγάπη του για τον τόπο, η αγάπη του για το συγκεκριμένο αντικείμενο και γιατί με τον τρόπο αυτό νομιμοποιεί ό,τι ο τόπος προσφέρει με τόσο ανοιχτό τρόπο στην οικουμένη. Φυσικά και θα είμαι στην προσπάθειά σας αρρωγός. Για μένα είναι τεράστια η τιμή. Έχω καλύψει όλο τον κύκλο των άθλων που θα έκανα για να ανέβω στον Όλυμπο. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά θα ήταν να συναντήσω σε αυτή την 40χρονη ζωή μου σε αυτό το χώρο ανιδιοτελείς ανθρώπους που θα ήθελα να κάνουν πολλά πράγματα, ουσιαστικά πράγματα. Να βάλουμε πλάτη. Ωραία, θα τους βρείτε στη Σιτία. Το καλοκαίρι σας περιμένουμε, σας φιλοξενήσουμε. Κύριε Γαλανάκη, δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθω στη Σιτία. Τη Σιτία την έχω έρθει από το 1976, την αγαπάω. Έχω κόσμο, ανθρώπους που αγαπάω εκεί. Άρα θα περάσουμε και ωραία. Το ότι θα περάσουμε ωραία δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Ωραία δεν, και... δεν έχει λείψει στιγμή. Ο κονάρος να γίνει σημείο αναφοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως πρέπει να γίνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Ένα δυναμικό βήμα μπροστά. Χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό λέγεται εξακοντισμός. Από το μηδέν φεύγουμε στην περιφέρεια και την ανοίγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είμαστε χρειάζεται. Είμαστε μια ομάδα δεμένη με άνθρωποι με ενδιαφέροντα, με στόχους, με ανιδιοτέλεια, με διάθεση για προσφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε καλά και με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση από τον κύριο Ζαγκώτη. Κύριε Ζαγκώτη, παρακαλώ. Εμένα δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Έχετε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, πάρα πολλές ερωτήσεις. Η Δέσποινα εδώ τις διαχειρίστηκε με πολύ πολύ μεγάλη λεπτότητα και ευαισθησία. Και μακάρι να είχαμε χρόνο μέχρι το πρωί. Ουσιαστικά αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι, συνεχίζοντας ουσιαστικά την πρόταση του Γιώργου, του Γαλανάκη, είναι ότι θα θέλαμε πραγματικά να μας βοηθήσετε ούτως ώστε να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος να βοηθήσει ώστε να ανατραπεί
αυτή η έλλειψη αναγνώρισης που κι εσείς ο ίδιος διαπιστώνετε στο περίφημο βιβλίο σε την κριτική ποίηση στα χρόνια της αναγέννησης, ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη αναγνώρισης στο εξωτερικό για την κριτική αναγέννηση. Και θα θέλαμε πραγματικά, είναι μια ερώτηση που θα θέλουμε να σας κάνουμε στο μέλλον πολλές φορές, σας την κάνουμε και λίγο απόψε. Ναι. Και ελπίζουμε να μας δώσετε την ευκαιρία αυτή να σας ρωτάμε συνεχώς αυτή την ερώτηση. Όπως επίσης και μια μικρή ενημέρωση για το πού περνάει η έρευνα και το τι είναι κρίσιμο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα σας έλεγα το εξής. Για να γεννήσει γενικότερα. Ναι. Αλλά όπως είπαμε. Θα σας έλεγα το εξής. Η βραδιά ήταν πολύ μεγάλη. Αυτά θα είναι ερωτήματα που ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να στα θέτουμε τακτικά στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψη. Να είστε καλά. Θα σας έλεγα απλώς το εξής. Δεν είναι αλήθεια ότι η κριτική λογοτεχνία δεν έχει θειασότες. Έχει θειασότες. Θα θέλαμε πάρα πολλούς. Γιατί είναι πραγματικά ένα πεδίο που συνομιλεί ευθέως με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε της εποχής εκείνης. Ορισμένοι φίλοι μας, Άγγλοι, Ολλανδοί, Γάλλοι, Ιταλοί, έχουν αναλώσει τη ζωή τους στην ανάδειξη των κριτικών ποιητών και της κριτικής λογοτεχνίας εν γέννη. Είναι λίγοι, είναι αλήθεια. Είμαστε λίγοι, είναι αλήθεια. Αλλά προσπαθούμε για το καλύτερο, παλεύοντας με τους φοιτητές μας για να τους δείξουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και ελπίζοντας να τραβήξουμε μέσα από αυτούς τους νέους ανθρώπους εκείνους που θα συνεχίσουν τη δουλειά μας. Και με αυτό θα περάσω στο τελευταίο που είπατε. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε τεράστια κεφάλαια στο τομέα της κριτικής λογοτεχνίας που χρειάζονται συστηματική διερεύνηση. Παραδείγματος χάρη, η ιταλόγλωσση κριτική λογοτεχνία της αναγέννησης. Πώς μπορείς να καταλάβεις τον ερωτόκριτο αν δεν έχεις μελετήσει επίσης την ιταλόγλωσση λογοτεχνία της εποχής? Πρέπει να είμαστε περισσότερο ιταλιανιστές και λιγότερο νεοελληνιστές για να καταλάβουμε καλά την κριτική αναγέννηση. Έχουμε σε επίπεδο κειμένων ανάγκη για καινούργιες εκδόσεις. Έχουμε ανάγκη για έρευνες ιστορικού περιεχομένου, ιδεολογίας, ιστορίας των ιδεών, ιστορίας του πολιτισμού. Ρώτησε πάρα πολύ σωστά ο κύριος Ανιψητάκης, διάβασε ποτέ του Λουκρίτιο ή Μακιαβέλη? Αυτές είναι πολύ δυνατές ερωτήσεις, τις οποίες ερωτήσεις, πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να τις απαντήσεις με την... Δεν είναι εύκολο να τις απαντήσεις αν προηγουμένως δεν έχεις κάνει συστηματική έρευνα στα αρχεία της Βενετίας και στις βιβλιοθήκες της Βενετίας. Αυτό είναι και η μεγάλη δύναμη για την κριτική, για τη μελέτη του κριτικού πολιτισμού της αναγέννησης. Ότι διαθέτουμε τεράστια αποθέματα υλικού, πρωτογενούς υλικού και έχουμε ανάγκη αυτά τα αποθέματα, αυτές τις πρωτογενείς πηγές, να τις μελετήσουν οι νέες γενιές. Μετά από 40 χρόνια μπορώ να λέω ότι χρειαζόμαστε πια να μην τοποθετώ τον εαυτό μου στις νέες γενιές και να φωνάζω ακόμα περισσότερο για την ανάγκη νέοι άνθρωποι να εμπλεκούν σε αυτό το τομέα. Οι δικοί μου υποψήφιοι διδάκτορες είναι παθιασμένα παιδιά στο χώρο της μελέτης του κριτικού πολιτισμού της αναγέννησης. Φοιτητές μου από την Κρήτη και την Αθήνα δουλεύουν πάνω σε αυτό το πεδίο. Ο Λουκρίτιος δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη έχουμε κάνει διπλωματικές εργασίες για αυτό το θέμα. Ετοιμάζουμε μεγάλη διδακτορική διατριβή με θέμα το φιλοσοφικό υπόβαθρο στον Ερωτόκριτο και έχουμε δεκάδες άλλες θεματικές πλευρές να εξετάσουμε, όχι μονάχα για τον Ερωτόκριτο, αλλά και για το σύνολο της κριτικής αναγέννησης. Πιστεύω ότι στο βαθμό που υπάρχουν
τα κίνητρα, στο βαθμό που υπάρχουν ακόμα οι μαχόμενοι ερευνητές, δάσκαλοι στα πανεπιστήμια κτλ. Και στο βαθμό που υπάρχουν και φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιες σπουδές και τις χρειαζόμαστε. Προηγουμένως μίλησα για το Ινστιτούτο Αναγεννησιακών Σπουδών, ΤΑΤΗ, στην Φλωρεντία, που είναι εμβληματικό κέντρο για αυτά που πρέπει να κάνουμε στη Σιτία. Καταλαβαίνετε πόσο μπορεί να προωθηθεί η έρευνα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει συνάδελφος που διδάσκει με πάθος αυτό το αντικείμενο. Στην Αθήνα συνάδελφός μου παλεύει επίσης με τον ίδιο τρόπο. Σε όλα τα πανεπιστήμια διδάσκεται το αντικείμενο, πάντα με την δέουσα αγάπη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα προέλθουν και οι νέοι που θα σηκώσουν αυτό το πεδίο πολύ πιο ψηλά από ό,τι το φέραμε εμείς, το φέρνουμε εμείς. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη χαρά που μου δώσατε σήμερα το βράδυ να μιλήσω για πράγματα που αγαπώ πάρα πολύ. Που αγαπώ πάρα πολύ και που έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάνη, καλή σας νύχτα. Και καλή νύχτα σε όλους που ήταν μαζί μας σήμερα και μας άκουσαν και σας άκουσαν και σας απόλαυσαν και ελπίζουμε ήταν για όλους μια πάρα πολύ επικοδομητική βραδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν μεγάλη χαρά και η τιμή. Απόψε φεύγουμε όλοι πλουσιότεροι. Κύριε Κακλαμάνη, κύριε Ζαγκώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι της Στέγης Βιτσέτου Κορνάρου, καλό σας βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.